Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας, όπως κάθε μεσημέρι, αναλυτική ενημέρωση μαζί. Και σήμερα θα δούμε όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Τι γίνεται, τι συμβαίνει στη Θεσσαλία, τι γίνεται, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, 21 Ιουνίου, λίγες πια ημέρες απομένουν μέχρι τις κάλπες των νέων εθνικών εκλογών. Και όπως είναι φυσικό, τα κομματικά επιτελεία έχουν ανάψει στο φουλ τις μηχανές τους. Οι περιοδίες συνεχίζονται παντού, το ίδιο και οι κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις, ενώ όλοι βάλουν κατά πάντων και σφοδρότατες είναι οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις τις τελευταίες ημέρες. Θα δούμε τα πάντα και σήμερα στην εκπομπή μας. Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται κεντρικά η επικαιρότητα και να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Στον ανακριτικό, προκειμένου να απολογηθεί, βρίσκεται αυτή την ώρα ο 32χρονος από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για την αρπαγή της άτυχης 27χρονης Αναστάζια, που τελικά βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Αλικές. Ο αλλοδαπός θα δώσει εξηγήσεις, συνοδευόμενος από τον συνήγορο που διορίστηκε από το δικαστήριο, Ζαφύρη Δρόσο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 32χρονος επιμένει στην αθωότητά του, ενώ θα ισχυριστεί ότι δεν συνευρέθηκε ερωτικά με την κοπέλα. Επίσης, θα υποστηρίξει ότι μετά τη συνάντησή του στο σούπερ μάρκετ την προηγούμενη Δευτέρα, έφυγε μαζί της με τη μηχανή του για το σπίτι του. Η κοπέλα κρατούσε ένα μπουκάλι κρασί και του ζήτησε να πάει τουαλέτα στο σπίτι του. Όταν έφυγαν από το σπίτι, ο Μπαγκλατεσιανός την άφησε, όπως υποστηρίζει, σε ένα άλλο κεντρικό σημείο για να φύγει μόνη της. Εξακολουθεί να παραμένει όμηρος των τυράννων ο νεοεκλεγής ομογενής δήμαρχος της Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρης. Την Τρίτη, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας απέρριψε το αίτημά του να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα. Ο δήμαρχος Χιμάρας παραμένει ήδη προφυλακισμένος 40 ημέρες μετά την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων τα ξημερώματα της 12ης Μαΐου, δύο ημέρες πριν τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στην Αλβανία. Την έφεση του απέρριψε η δικαστής του ΣΠΑ, Καταλάντα Ζεκύρη, η οποία είχε εξετάσει και πάλι την έφεση που είχε κατατεθεί στις 22 Μαΐου, αποφασίζοντας τη συνέχιση της προφυλάκησης Μπελέρη και Κοκαβάση. Ο Κοκαβέσης, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, αποφυλακίστηκε πρόσφατα με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Προσωρινά υποκράτηση θα παραμείνουν οι 9 συλληφθέντες που έχουν συλληφθεί ως διακινητές στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου μετά την πολυώρια ανακριτική διαδικασία. Η μαραθώνια διαδικασία της απολογίας τους ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης και ολοκληρώθηκε μετά από 13 ώρες. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες παρά το γεγονός ότι οι διασωθέντες του ναυαγίου τους έχουν αναγνωρίσει. Ωστόσο, ένας από τους κατηγορούμενους παραδέχθηκε πως έδινε οδηγίες στους μετανάστες που βρίσκονταν στο κατάστρωμα, υποστηρίζοντας ότι το έκανε με δική του πρωτοβουλία. Ακόμη, μία ακόμη σωρό που πιθανολογείται ότι προέρχεται από το ναυάγιο του αλευτικού που ξεκίνησε από τη Λιβύη με προορισμό την Ιταλία, εντόπισαν οι άνδρες του λιμενικού. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από το πολύνεκρο ναυάγιο φτάνει πλέον στους 82, την ώρα που παραμένει άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων. Μία μικρή ανάπαυλα από τις υποχρεώσεις προεκλογικής εκστρατείας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέλεξε να κάνει μία στάση σε ένα καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα, είχε και εκλεκτή παρέα, καθώς το ίδιο τραπέζι κάθισε με τον τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο και τον παραολυμπονίκη στην Κολύμπηση, Αντώνη Τσαπατάκη. Μαζί τους βρισκόταν και ο στενός σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, Γιάννης Μπρατάκος. Η διάθεση στο τραπέζι ήταν μάλλον χαλαρή από όλους, ενώ πολίτες που βρέθηκαν τυχαία έξω από την καφετέρια έκαναν μια στάση για να χαιρετήσουν τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και να βγάλουν selfie φωτογραφίες. Στο δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο 83χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο πατέρα τεσσάρων παιδιών, Παναγιώτη Μενούνο, για σήμαντη αφορμή στην Ηλία. Ο 83χρονος οδηγήθηκε αμίλητος ενώπιν του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για τη δολοφονία του 52χρονου και της απόπειρας ανθρωποκτονίας του αδερφού του θύματος. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 83χρονος πυροβόλησε δύο φορές πισόπλατα και από κοντινή απόσταση τον 52χρονο, με τον οποίο είχαν από χρόνια κτηματικές διαφορές. Αφορμή για το φωνικό φέρεται να είναι το γεγονός ότι πρόβατα του θύματος είχαν πατήσει το χωράφι του ηλικιωμένου δράστη.
Τώρα η καλοκαιρινή διάθεση του καιρού ευτυχώς ακόμη καλά κρατεί. Να δούμε ποιες είναι για αύριο οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, πάμε, ελάτε τώρα να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την ενημέρωση, να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο Θεσσαλίας. Είναι μαζί μας η Σοφία Κοντοθανάση, όπως κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα. Σοφία μου, καλό απόγευμα. Έχουμε το γνωστό ραντεβού. Καλό απόγευμα, λοιπόν, να Βάσο. Καλοκαιρινό απόγευμα, ωραίες θερμοκρασίες και νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Εντάξει, δεν το έχουμε καταλάβει ότι τελειώνει και η σεζόν σιγά-σιγά, γιατί με τις εκλογές, με αυτά και με αυτά, φτάνουμε και στο κλείσιμο αυτό της σεζόν. Αλήθεια. Αυτό είναι και αλήθεια. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Πώς πέρασε αυτή η χρονιά? Εντάξει, θα μου πεις, ήταν και μια χρονιά γεμάτη από ειδήσεις, μια χρονιά φορτωμένη, θα έλεγα. Ήταν πολύ φορτωμένη. Και νομίζω και αυτό και δεν το έχουμε πολύ καταλάβει. Και δεν είναι τώρα ίδιο. Που έχουμε τις δύο προεκλογικές περιόδους, τη μία μετά την άλλη. Όχι, βέβαια. Θυμόμαστε πόσο καιρό, πόσους μήνες πριν, η αντιπολίτευση να ζητάει εκλογές, σενάρια να θέλουν ότι θα είχαμε πρόωρες εκλογές. Τελικά οποία... ήταν παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος, κακά τα ψέματα τώρα, γιατί δεν είχε ανακοινωθεί η ημερομηνία και αυτό νομίζω ότι ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί πήγε πολλά πράγματα πίσω και νομίζω και την ίδια μας τη ζωή. Έτσι. Τώρα, εκτός των άλλων, έχουμε εδώ τους μετεωρολόγους να μας λένε πάλι για Κυριακή με μπόρες και καταιγίδες και θα ψηφίσουν. Με βροχή, πάλι Κυριακή έδωσε ο καιρός ραντεβού με τις βροχές. Έλαντε, και πάλι Κυριακή, και πέρα φυσικά από τον τουρισμό που τα έχουμε ξαναπεί, είναι και ότι θα δυσκολέψει γενικότερα έτσι, την εκλογική διαδικασία, κατά ψέματα τώρα, γιατί λένε για καταιγίδες μάλιστα την Κυριακή. Δεν συγκλίνουν όμως όλων των μετεωρολόγων οι προγνώσεις αυτών. Ναι, κάποιοι λένε το πρωί, πρώτες πρωινές ώρες, ναι. Κάποιοι λένε από το απόγευμα ναι. Και μετά, κάποιοι από το βράδυ και μετά προς Δευτέρα. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν όλοι έξω και ότι θα έχει καλοκαιρία και δεν θα έχει κανένα και θα έχουμε καλό καιρό και ηλιοφάνεια και για εκείνους που θέλουν να πάνε στην παραλία και για αφού ψηφίσουν. Αφού ψηφίσουν, βέβαια. Αφού ψηφίσουν. Το πιο δημοκρατικό μας δικαίωμα, το λέμε συνεχώς. Ακριβώς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι, πρέπει βέβαια. Να πάμε στις κάλπες. Οι πολίτες έχουν το λόγο εκείνη τη μέρα, κανένας άλλος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η Κυριακή. Οι πολίτες μόνο μιλούν, κανένας άλλος. Ακριβώς. Οπότε το μπάνιο μπορεί να πάει μισή ώρα, μία ώρα αργότερα. Δεν θα χαθεί και όλη μέρα με την ψηφοφορία, πόσο διαρκεί. Τρέχει γρήγορα έτσι κι αλλιώς πάντοτε. Και ελπίζουμε λοιπόν να πάνε καλά και για την ψηφοφορία να είναι καλός ο καιρός, ώστε να βγουν όλοι και από τα σπίτια τους και μετά να γίνουν και κανονικά τα μπάνια και όλες οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές να λειτουργήσουν να βλέψουν, αυτή την Κυριακή κανονικά. Λοιπόν, με θέματα προεκλογικής περίοδου. Εντάξει, Σοφία... νομίζω στην τελική ευθεία βάσω. Εντάξει, Τετάρτη, Τετάρτη σήμερα. Τι, δεν έχει απομείνει για πολλής χρόνος. Δεν ξέρω τώρα, ισχύει πάλι το απαγορευτικό μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Φαντάζομαι πως ναι. Ή όχι, επειδή είναι πολύ. Φαντάζομαι πως ναι, δεν ισχύει το απαγορευτικό. Ναι, δηλαδή, ναι, μέχρι δεν γίνεται. Παρασκευή πάλι το τα ίδια βράδυ. Θα έχουμε και ναι. Τώρα. Ναι, μετά δεν ανακοινώνεται τίποτα, δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις για να είναι 2-24 ώρα. Λιγότερο από 2-24 ώρα, έτσι. Να μπορέσουν να κρίνουν οι πολίτες με νυφαλιότητα και
απομακρυσμένη από όλα τα μηνύματα των κομμάτων. Άρα ουσιαστικά τι έχουν απομείνει, 2,5 μέρες, δηλαδή η μισή μέρα σημερινή, αύριο και μεθαύριο, γι' αυτό και βλέπεις όλα τα κομματικά επιτελεία είναι πραγματικά σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, προσπαθούν να καλύψουν έδαφος, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δηλαδή τους βλέπεις, δεν είναι η προεκλογική έτσι, περίοδος που είχαμε ζήσει στις προηγούμενες εκλογές, γιατί εκεί τι είχαμε, μεγάλες εκδηλώσεις, μεγάλες περιοδίες, είχαν βέβαια και περισσότερο χρόνο. Τώρα βλέπεις ότι προσπαθούν να μέσα σε ένα 24ωρο να καλύψουν πάρα πολλά mail, πάρα πολλά σημεία, μικρές συγκεντρώσεις, σύντομες επαφές, σύντομες έτσι, ομιλίες για να μπορέσουν να καλύψουν έτσι, τον χαμένο χρόνο και να πείσουν ουσιαστικά τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Εγώ αυτό που βλέπω από όλα τα κόμματα βάζω αυτό ακριβώς είναι. Σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, είχε επιδρομή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, πραγματικά σε όλες τις περιφερειακές σχεδόν, έτσι, σε όλες τις επαρχίες. Πρέπει να ήταν συντονισμένο. Σχεδιασμένο εννοώ. Ναι, δεν το εννοείται. Είχαμε την κυρία Κουντουρά, για παράδειγμα, στην Αγιά σήμερα. Την ίδια ώρα και ο Σκουρεμπέο, πρώην διοικητής του ΕΛΓΑ και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής φυσικά του κόμματος, να βρίσκεται εδώ στον ΕΛΓΑ αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην ξεχνάς ότι και ο ίδιος έχει διατελέσει, όπως είπαμε, διοικητής του ΕΛΓΑ, προφανώς και γνωρίζει τα αγροτικά ζητήματα. Βρέθηκε εδώ, συνοδευόμενος φυσικά από στελέχη αλλά και υποψηφίους του κόμματος, προκειμένου τι άλλο να δει από κοντά τα αγροτικά προβλήματα, αλλά όπως καταλαβαίνεις έχει και ομιλία. Και συγκεντρώσεις και συναντήσεις είναι αυτές οι περιοδίες που δεν έχουν τελειωμό. Θες να ξεκινήσουμε από αυτό τον κύριο Τσακαλώτο. Από την ομιλία του κύριου Τσακαλώτο, αυτή την ομιλία στην προεκλογική εκδήλωση και έδωσε και συνέντευξη τύπου νωρίτερα. Και συνέντευξη τύπου και όχι μόνο αυτό. Αυτό που έκανε τύπου στους πολίτες χθες σε βάσο είναι ότι ο κύριος Τσακαλώτος είχε μαζί του φυλάδια, έκανε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και μοίραζε και φυλάδια του κόμματος στους πολίτες, προσπαθούσε να πείσει τους νέους. Δεν το έχουμε δει και αυτό εδώ που τα λέμε. Ξέρουμε στελέχη, εντάξει. Χρησιμοποιούν κάθε τρόπο τώρα έτσι, για να προσεγγίσουν πολίτες. Και να περάσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και να αλλιεύσουν ψήφους, έτσι. Έτσι. Και αυτό που συγκράτησα εγώ από την ομιλία κυρίως που έδωσε στην τελεπέδευση δρομή ο κ. Τσακαλώτος είναι βάσει ότι πατούσε στα λεγόμενα των προηγούμενων εκλογών του 12 που είχαν εκλεγεί. Δηλαδή έλεγε εμείς τότε είχαμε ονειρευτεί για το πώς θέλουμε η Ελλάδα να γίνει. Τα ίδια όνειρα έχουμε και τώρα. Δηλαδή αυτό το σημείωσα στην ομιλία του ότι πατούσαν δηλαδή σε πράγματα και υποσχέσεις του 12 για να μπορέσουν έτσι να πείσουν και πάλι τους πολίτες στα μεγάλα τότε ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και στο μεγάλο μπαμ που έκανε, όπως ξέρουμε. Μάλλον όχι τυχαία. Προφανώς και όχι τυχαία. Γι' αυτό και αυτό που σχολίασε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο προφανώς να πείσουν. Ο ίδιος βέβαια, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, έκανε και την αυτοκριτική και τη δική του, αλλά φυσικά και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουν ότι έγιναν τραγικά λάθη. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται από κάποτε να ήσουν κυβέρνηση ξαφνικά να πέφτει σε τόσο χαμηλά επίπεδα, δηλαδή 19 και 20. Δεν περίμενε κανένας τους, το καταλαβαίνουν όλοι τους. Και επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος αυτής της Κυριακής, καταλαβαίνεις ότι με κάθε τρόπο προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι και ολοκληρωμένο πρόγραμμα έχουν και Είναι σοφία και οι δημοσκοπήσεις τώρα και καθημερινά και νέες δημοσκοπήσεις. Λογικό. Υπάρχει μια μεγάλη απόκληση, δείχνουν. Τώρα δεν μπορούν να πούν ότι δεν τις πιστεύουν κιόλας. Κάτι που χρησιμοποιήθηκε στην προεκλογική περίοδο και μιλούσαν όλοι για. Κατευθυνόμενες, για πληρωμένες δημοσκοπήσεις. Μα είχαν βγει τα exit polls, το θυμάσαι. Ήσουν και εσείς στον αέρα τότε, είχαν βγει τα exit polls και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν πίστευαν. Λένε όχι, δεν θα είναι έτσι. Δηλαδή είχαν βγει τα exit polls, δίναν ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ξέρουμε ότι πάντοτε. Η πρώτη αντίδραση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτες δηλώσεις εκείνο το βράδυ ήταν όχι, δεν γίνεται. Θα περιμένουμε πριν. Δεν μπορούσαν να δεχτούν με τίποτα το αποτέλεσμα. Λες και ήταν ένα ψέμα, λες και ήταν κάτι. Προσπαθούν πάντως και το βλέπουμε αυτό ότι δυναμικά όλες αυτές τις ημέρες με περιοδίες, με ομιλίες. Με συνεντεύξεις τύπου να πείσουν τους πολίτες έτσι να επιστρέψουν, αν θέλει, στο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως να πάνε στην κάλπη την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει και να δούμε αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Τσακαλώτη που έγινε στη Λάρισα. Ναι. Με αρκετή δόση αυτοκριτικής, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλήδης Τσακαλώτος, υποστήριξε από τη Λάρισα που βρέθηκε πως το κόμμα του έκανε λάθος εκλογές της 21ης Μαΐου, καθώς δεν έδωσε έμφαση στη θετική του ατζέντα. Είμαστε 4 μέρες πριν από τις εκλογές. Προσπαθούμε να θέσουμε στον ελληνικό λαό τη θετική μας ατζέντα. Θεωρούμε ότι κάναμε λάθος στις πρώτες εκλογές, ότι δεν δώσαμε την έμφαση που έπρεπε να δίνουμε στη θετική μας ατζέντα και για το μακροπρόθεσμο, πώς φανταζόμαστε την Ελλάδα σε 4 χρόνια, πώς θα μπορούσε να είναι το σύστημα υγείας, πώς θα μπορούσε να είναι η παιδεία,
πώς θα μπορούσε να ήταν οι εργασιακές σχέσεις, η ισχυροποίηση των εργαζομένων, πώς θα μπορούσε να ήταν ο αγροτικός τομέας με τη στήριξη ενός αναπτυξιακού κράτους. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια ατομή στη συζήτηση ανάμεσα στην αριστερά-δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ακόμα σε ένα αφήγημα που έχει εγκαταλειφθεί και από δεξιές και από αριστερές κυβερνήσεις. Ας σημειωθεί και λίγο αργότερα και ο Σακαλώτος προχώρησε και σε ομιλία στην πλατεχειδρομείο της Λάρισας. Έχουμε πει ότι δεν είμαστε η αριστερά των ηρωικών ητών. Είμαστε η αριστερά που θα παλέψει να πάρει την εξουσία για να αλλάξει τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Αυτή την υπόσχεση έδειξε ο Αλέξης το 2012. Αυτή την υπόσχεση δίνουμε τώρα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους σχετισμούς και να πάμε πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαμε. Μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δημιουργούμε τοξικό κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία που σε αυτές τις εκλογές, παρόλο τη νίκη της, μιλάει για ποιοι και ποιες είναι πραγματικοί Έλληνες και Ελληνίδες. Που λέει για τους μουσουλμανική μειονότητα ότι κάποιοι είναι πραγματικοί Έλληνες και κάποιοι δεν είναι Έλληνες. Που λέει ότι για τη μεγάλη τραγωδία που είχαμε στο Ναυάγιο ότι δεν πρέπει καν να θέτουμε ερωτήσεις. Τέλος, ο κ. Τσακαλώτος περιόδευσε και αργά το απόγευμα στο κέντρο της Λάρισας μοιράζοντας φυλάδια αλλά και μιλώντας με πολίτες. Έλα τώρα, Σοφία, να συνεχίσουμε και να το έλεγες και νωρίτερα για την περιοδία τώρα που είχαν σε περιοχές στελεχών. Στελεχών, ναι, και συναντήσεις, επισκέψεις στον Αλγά και στον ΑΠΚΕΠΕ. Βεβαίως, γιατί είμαστε στην καρδιά του κάμπου, είμαστε στη Λάρισα. Τα αγροτικά προβλήματα είναι πάρα πολλά, θα τα δούμε και στη συνέχεια εξάλλου της εκπομπής και με αναλυτικό ρεπορτάζ. Οπότε βρέθηκε ο άνθρωπος που είχε το έτσι τον Αλγά πριν από λίγα χρόνια. Ο ίδιος λοιπόν ήθελε να δει από κοντά τι άλλαξε, τι δεν άλλαξε. Όπως χαρακτηριστικά είπε, πολλά πράγματα πάνε λάθος. Για παράδειγμα, οι καταστροφές σε καλλιέργειες των αγροτών τον Μάιο του 2022 σήμερα δεν έχουν πληρωθεί. Δηλαδή, μιλούμε για ένα μήνα και για ένα χρόνο και κάτι και ακόμη παραμένουν απλήρωτοι. Πολλά τα προβλήματα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σημείωσε ο ίδιος, ενώ ανέφερα χαρακτηριστικά τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξουν πράγματα και στον ΕΛΓΑ, αλλά φυσικά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να τον ακούσουμε. Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των εκλογών της ερχόμενης Κυριακής με τον Φάνη Κουρεμπέ, πρώην διοικητή του ΕΛΓΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, να βρίσκεται σε ΕΛΓΑ αλλά και ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραμονές εκλογών και για το πρόγραμμά μας, αλλά και με τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και προέρχονται από τις πολιτικές της απερχόμενης κυβέρνησης. Πέρα από τις συναντήσεις που θα κάνουμε εδώ με τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Είμαστε παραμονές εκλογών τέλος Ιουνίου και ζημιές από το Μάιο του 2022 δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και το Ταμείο του ΕΛΓΑ είναι μείον. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όπως και σε όλο τον υπόλοιπο τομέα. Συν το γεγονός με τις καινούργιες ζημιές και τους ρυθμούς σκελώνας που πάνω, ο ΠΚΠ που θα πάμε μετά, το ΟΣΔΕ δεν έχει ανοίξει ακόμα, ενώ θα πρέπει να κλείνει τώρα να έχει τελειώσει για να πάνε οι πληρωμές όσο γίνεται καλύτερα. Στην ουσία, παρότι έχει ξεκινήσει, δεν είναι λειτουργικό. Γιατί δεν έχουν βγει όλες εφαρμοστικές για τη νέα ΚΑΠ. Περιμέναμε να έχουμε υπηρεσιακό υπουργό για να τις υπογράψει. Οι αγρότες καθημερινά οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο, δηλώνει μεταξύ άλλων ο Βασίλης Κόκαλης. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Ζημιές που άλλες υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ και άλλες όχι. Είναι αναγκαία συνεπώς και επιτακτική η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλαγή την οποία επιχείρησε και ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις 16 Δεκεμβρίου του 2018 και δυστυχώς για 4 χρόνια παρέμεινε στα συρτάρια 3 υπουργών. Στην πρότασή μας μιλάμε ξεκάθαρα για μια δίκαιη και βιώσιμη αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ προς όφελος των παραγωγών. Να σημειωθεί πως άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα περιόδευσαν τόσο στην Αγία όσο και στα Φάρσαλα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι πολλά από αυτά που επισημάνθηκαν δεν έχουν να κάνουν μόνο με την προεκλογική περίοδο, δηλαδή για να
υπάρχει αντιπολιτευτικός λόγος, υπάρχουν ζητήματα στους παραγωγούς και ήρθαν να προκύψουν σοφία και καινούρια μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις. Εμείς το σχολιάζαμε εδώ έτσι για τον καιρό και λέγαμε ότι πάει πίσω το καλοκαίρι, αλλά οι αγρότες πραγματικά βάσου είναι απελπισμένοι, γιατί αυτές οι βροχές και κατέστρεψαν αγροτικές καλλιέργειες και καθυστέρησαν κάποιες καλλιεργίες. Και τι ξέρεις, όταν ξεκινά καλλιεργητική περίοδος έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Αν λοιπόν δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους λόγω των πολλών βροχοπτώσεων, αυτό σημαίνει τεράστια ζημία για τον αγροτικό κόσμο. Ήδη να πούμε η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σε επαφή με τον διοικητή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, γιατί πρέπει να αποζημιωθούν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες στις καλλιέργειές τους ή ακόμη που δεν μπόρεσαν να μπουν στα χωράφια τους για να τα καλλιεργήσουν. Είναι σε επικοινωνία και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε είτε μια επίσκεψη του κύριου Λικουρέτζο στην περιοχή, είτε τουλάχιστον να έχουμε βάσο μια απάντηση για το τι θα γίνει. Έστω και μια υπηρεσιακή, θα λέγαμε έτσι, επίσκεψη εδώ. Αν και σε λίγες μέρες θα έχουμε. Φαντάζομαι και κυβέρνηση. Εντάξει, ναι. Αλλά... από την ερχόμενη εβδομάδα θέλουμε όλοι να πιστεύουμε ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί νομίζω ότι θα τελειώσει η προεκλογική περίοδος πια. Ναι, και να αρχίσουν να τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες γιατί... που υπάρχουν. Έτσι, πολλές μεγάλες εκκρεμότητες είναι τώρα 2 μήνες κοντά. Σοφία, σε ευχαριστώ εσένα σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Και εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στην καταγραφή των προβλημάτων που προκάλεσαν συνεχείς βροχοπτώσεις στις αγροτικές καλλιέργειες του Θεσσαλικού κάμπου, προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενημερώνοντας με σχετικό υπόμνημα τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέτζο, και τον υπηρεσιακό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Τσακίρη. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρακολουθεί από κοντά, μαζί με τις υπηρεσίες της και η εντολή στις υπηρεσίες της αγροτικής ανάπτυξης είναι να καταγράψουν τις ζημιές οι οποίες έχουν επέλθει από τη βροχή. Διότι η βροχή και ο καιρός αυτός, ο βροχερός, ο άστατος, έχει δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στα έργα που δεν μπορούν να προχωρήσουν. Έχει δημιουργήσει προβλήματα και στον αγροτικό τομέα. Και δημιούργησε προβλήματα σε πάρα πολλές καλλιέργειες. Εμείς καταγράψαμε τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα και έχουμε αποστείλει στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, αλλά και στον υπηρεσιακό υπουργό, την εκτίμηση την οποία κάναμε και οι ζημιές που έχουν πάθει τα διάφορα προϊόντα, όπως είναι το κρυθάρι, όπως είναι το μαλακοστάρι, όπως είναι η σπορά του βαβακιού, όπως είναι το καλαμπόκι, βιομηχανική ντομάτα, μυδική, τα διάφορα τα κεράσια, ο καπνός, υπάρχουν προβλήματα σε δεδρόδι και σε κάποιες άλλες αναλυτικά, όπως έχουμε αναφέρει, να μην σας αναφέρω όλες, καλλιέργειες. Και αναμένουμε από τον ΕΛΓΑ να κάνει τη δουλειά του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζημιές έχουν σημειωθεί σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων, όπως είναι το κρυθάρι, τα σιτηρά, το βαβάκι, το καλαμπόκι, καθώς και η βιομηχανική ντομάτα και το καρπούζι. Συνεχίζουμε τώρα με την επικαιρότητα από τη Μαγνησία. Εδώ ο Βασίλης Μπαντίδης μαζί μας. Καλό απόγευμα, Βασίλη. Καλό απόγευμα. Και συνεχίζουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς και εμείς την ενημέρωση. Διότι σήμερα είχαμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, υποψηφίους βουλευτές αλλά και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής, να παραχωρούν συνέντευξη τύπου και να μιλούν για τα έργα. Ναι. Βασίλη. Ακριβώς το ίδιο μήκος σχήματος θα λέγαμε το ρεπορτάζ για από τη Μαγνησία, δηλαδή σε προεκλογικό φόντο, διότι έχουν ανέβει, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι ρυθμοί. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την Κυριακή, τη δεύτερη που θα οδηγηθούμε στις κάλπες. Είχαμε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου από πλευράς των τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Μαγνησίας, όπου οι υποψήφοι βουλευτές από κοινού με τη συντονίστρια, την κυρία Κατσαρδί, αναφέρθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη για προπαγάνδα, μίλησαν, έκαναν λόγο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παράλληλα και για το γεγονός ότι το στίγμα που αφορά στη Μαγνησία καταδεικνύει και αποτυπώνει ότι δεν έχουν περατωθεί έργα στο νομό ή κάποια τα οποία ξεκίνησαν δεν ολοκληρώθηκαν. Κάτι το οποίο καταδεικνύει έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών. Και παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης σήμερα, τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι υποψήφοι βουλευτές τόνισαν ότι προσπαθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια συγκεκριμένη μεθόδευση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας να αντλήσουν τις ψήφους των πολιτών χωρίς να έχουν επιδείξουν τίποτα το ουσιαστικό. Πιο ειδικά είπαν το γεγονός ότι το παρελθόν μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με το οτιδήποτε μπορεί να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη βελτίωση καθημερινότητας. Σε απάντηση στην προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας και αναφορικά με τα έργα και τις υποδομές στο νομό Μαγνησίας που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση άφησε το περιθώριο χωρίς να το ολοκληρώσει, ήταν η επιπλέον επισήμανση από πλευράς των τοπικών στελεχών. Πάμε να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά.
Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε από υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Μαγνησίας στο ξενοδοχείο Πάρκ το μεσημέρι. Έκαναν λόγο για προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας και απουσία έργων υποδομής για τον νομό Μαγνησίας. Συμπλήρωσαν παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εγγυηθεί για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Παρέμβαση στη συνέντευξη υπήρξε από τη συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας, κυρία Κατσαρδί, ενώ στη συνέχεια μίλησαν οι υποψήφοι βουλευτές. Εξαγγελίες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και πώς συνδέονται με αυτά που σας καλέσαμε σήμερα, ότι τα ψέματα και η συστηματική παραπλάνηση έρχεται και δένει με την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να καρπώνεται τα έργα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα χειρότερα, η διαπίστωση ότι τα έργα κολλάνε, καθυστερούν ή πρακτικά ακυρώνονται. Συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας από το 2015 μέχρι και το 2019. Στην πράξη, στην περιοχή μας, ενώταν δεσμευμένη χρηματοδότηση για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένας τέτοιος πυρήνας έρευνας και καινοτομίας, δυστυχώς παρέπεσε από τις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας επί 4 χρόνια, δεν έγινε καμία ενέργεια να επισπευθεί από περάτωση του έργου αυτό και η Ελλάδα δυστυχώς και ο Βόλος για άλλη μια φορά έμειναν πίσω τη στιγμή που άλλες χώρες κινούνται ταχύτερα προς τα μπρος. Ψήφο εμπιστοσύνης όμως, θέλω να επενθυμίσω στους πολίτες αλλά και σε εσάς, ψήφος εμπιστοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε στη Μαγνησία, στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και στους φοιτητές του και με την ανέργεση των 2 νέων κτηριακών συγκροτημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι άλλο. Υπάρχουν υποσχέσεις για πολλά μικροέργα σε δήμους. Κάτι αγροτικοί δρόμοι, κάποια άλλα έργα που είναι μικρής κλίμακας. Αυτά πού είναι, πού καταγράφονται. Δηλαδή υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι αυτά δεν υπάρχουν ούτε για εκείνα που έχουν εξαγγείλει κεντρικά. Πόσο μάλλον για όλα αυτά τα μικρά, τα οποία όμως κάνουν ένα μεγάλο ποσό. Εξαπατούν τους πολίτες της Μαγνησίας και θαρπάζουν την ψήφο τους. Το κομμάτι του σιδηροδρόμου, εκτός από αυτά τα οποία προανέφερα, εμείς φροντίσαμε ώστε τότε που πάλι ο ΟΣΕ εδώ στο Βόλο είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, γιατί οι υπηρεσίες ήταν στη Λάρισα, να τις μεταφέρουμε από τη Λάρισα στο Βόλο, κάτι το οποίο τώρα λειτουργήσε αντίστροφα, διότι η παρούσα κυβέρνηση έχει οδηγήσει τον ΟΣΕ, εδώ τον τοπικό ΟΣΕ, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αν προσθέσουμε τις εφιαλτικές πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, επιδιώξεις του πνευματικού και του κυρίου Μητσοτάκη για την υγεία, τότε πραγματικά γίνεται επιτακτική ανάγκη στήριξη των πολιτών σε έναν άλλο δρόμο και η ανατροπή αυτού του συσχετισμού στις 21 Μαΐου που μας την παρουσιάζουν ως δεδομένη, προσβάλλοντας τόσο την ψήφο μας όσο και την νοημοσύνη μας. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι για αυτόν τον απολογισμό την τριετία την είχαμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί, που ήταν η τριετία διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο του Βόλου, έτσι, φέραμε 4 εκατομμύρια έργα. Στην πιο δύσκολη περίοδο, τη δημοσιονομική και με το μνημόνιο από πάνω, εκμεταλλευόμενοι ό,τι χρηματοδότηση υπήρχε και δεν υπήρχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εντάξει ξανά το πρόγραμμα για τη συνέχιση των έργων της Κάρλας και το 2017, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από το 2017 υπάρχουν 20.000 στρέμματα που αρδεύονται από την Κάρλα. Έργο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και έκανε την περιοχή μας εκεί ανταγωνιστική. Στον αρχικό σχεδιασμό υπήρχαν να γίνουν 70.000 στρέμματα στην άρδευση. Ήρθε πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης και εγκαινίασε με πολύ μεγάλη χαρά και φιέστα ένα σόου εκεί, ότι κατάφερε να βάλει και άλλα 12.000 στρέμματα να αρδευτούν. Μόλις τώρα έχουν ξεκινήσει οι εργολαβίες. Επίσης, το ζήτημα του πάρκου, το είπε και η κυρία Βανάτσιου προηγουμένως, το ζήτημα του πάρκου δεν έχει κλείσει ακόμα. Γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα? Αν πάτε στη διακήρυξη της, πώς λένε, πρόσκληση της, για τις εταιρείες, έχει κάτι παραγράφους εκεί με παύλες τις έχει, έτσι, που λέει ότι η θέση και τα σχετιζόμενα με τη γη, ας πούμε, θα συζητηθούν. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ με το πάρκο? Από εμάς, από τον Όλβο, όταν είμαστε εμείς, έχει φύγει. Έχουν φύγει τα πετούμενα χαρτιά, όπως το είπε και η κυρία Παπανάτσιου προηγουμένως, και αυτά κάπου είναι κολλημένα. Το κάλεσμα ήταν συγκεκριμένο προς κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, και ειδικότερα τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξουν το κόμμα για τον Αλέξη Τσίπρα και σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, ώστε να υπάρξει ουσιαστική απάντηση απέναντι στο ανύπαρκτο έργο της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Αυτά λένε και από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία. Πάμε τώρα, Βασίλη, στα υπόλοιπα και πάμε σε αυτά που λένε οι καταναλωτές. Γιατί έχει και μεγάλη σημασία. Γιατί έχει σημασία τι λένε οι καταναλωτές. Το είπες και εσύ προηγουμένως, σωστά, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά κάποια στιγμή και το θέλουν και οι ενώσεις, οι επαγγελματίες, οι φορείς, να επέλθει η ομαλότητα όπως υπήρχε. Γιατί βέβαια, παγωμένα είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει ισορροπία στα πράγματα, ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι μας λένε λοιπόν οι καταναλωτές μέσω της Ένωσης Καταναλωτών, που είναι και εκπρόσωπός τους, σχετικά με τους λογαριασμούς και αερίου αλλά και ρεύματος. Ναι, ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν κουράζει όσες φορές και αν το προσεγγίσουμε και το αναδείξουμε, διότι ακριβώς όπως είπες και εσύ σωστά, Βάσο, αποτυπώνει την καθημερινότητα και τη δυσκολία την οποία υπάρχει για τα νοικοκυριά και σε επίπεδο Μαγνησίας. Μπορεί, όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών, ο κ. Κουτσελίνης, να υπάρχει μια αλλαγή, δηλαδή να έχουν μειωθεί τα τιμολόγια σε ένα βαθμό για το ρεύμα και το αέριο, ωστόσο υψηλοί λογαριασμοί παραμένουν. Λόγω εποχής έχουν μειωθεί, έτσι. Ναι. Και το φθινόπωρο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, με δεδομένη τη συγκυρία και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί και το κλίμα, πραγματικά δίνουν μάχη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τα νοικοκυριά και να αποπληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος και αερίου, όπως μας λέει χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε. Παραμένει η δύσκολη καθημερινότητα για τα νοικοκυριά και σε επίπεδο Μαγνησίας. Πάρα πολλοί αυτοί που έρχονται εκ των καταναλωτών αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος και αερίου. Προμηνύονται δύσκολοι και οι επόμενοι μήνες. Μπορεί να υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς, να έρχονται μειωμένοι σε κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν επιλύει το πρόβλημα, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από την Τοπική Ένωση Καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, όπου είχαμε τις τεράστιες ανατιμήσεις το περσινό χειμώνα και όπου ένα μεγάλο ποσοστό πάνω από το 1 τέταρτο των καταναλωτών είναι ακόμα χρεωμένοι με διάφορες ρυθμίσεις που έκαναν με αυτές τις εταιρείες. Μπορεί μεν η τιμή τώρα να έχει μειωθεί, παραμένει βέβαια σε επίπεδα διπλάσια της προ-κρίσης περίοδου, αλλά είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στο τι θα γίνει όταν ανεβεί ξανά η ζήτηση για φυσικό αέριο και για ρεύμα, δηλαδή όταν θα το φυσικό αέριο που είναι χρηματιστηριακό πλέον προϊόν ανεβεί ξανά, ελπίζουμε όχι στα επίπεδα που ήταν πέρυσι, και τότε θα έχουμε ξανά προβλήματα και πρέπει να το δουν και τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές και ειδικά το πρώτο κόμμα, το τι θα γίνει με τις διάφορες αυθαίρετες ρήτρες αναπροσαρμογής ή τις διάφορες αυθαίρετες χρεώσεις που γίνονταν στους περσινούς λογαριασμούς. Διαφορετικά θα έχουμε τραγικά, δυστυχώς, γεγονότα, ειδικά για τις πιο βάλετες ομάδες πληθυσμού. Οι εκτιμήσεις πάντως λένε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και σε θέση άμυνας βρίσκονται τα νοικοκυριά. Λοιπόν, τώρα τις δικές τους εκλογές όμως έχουν και οι εμπορείς σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Έτσι θα αναδείξουν νέα διοίκηση η Βασίλεια. Έχει προγραμματιστεί η διαδικασία. Και μάλιστα, εκτός των άλλων, περιμένουν να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο με τις εκλογές. Γιατί είναι μουδιασμένοι οι καταναλωτές και λένε ότι είναι περιορισμένη η αγοραστική κίνηση. Και περιμένουν και πότε θα ξεκινήσουν και οι θερινές εκτόσεις, μήπως και πάρουν μία ανάσα. Σωστά. Ακριβώς όπως το έθεσες, Βάσο, διότι πραγματικά αυτή η έλλειψη σταθερότητας δημιουργεί, θα λέγαμε, κλειδονισμούς που σε κάθε περίπτωση επηρεάζει την αγορά, η οποία έχει περάσει πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το επιχειρήν ευρύτερα, αλλά και ο μικρομεσαίος επαγγελματίας, έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αρχής γενομένης από μια δεκαετία πριν περίπου με την οικονομική κρίση, στη συνέχεια την κρίση του κορονοϊού, την οικονομική που παράλληλα συνεχίζει να υπάρχει και να πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά και την ενεργειακή κρίση. Και αυτή η έλλειψη σταθερότητας τώρα, λόγω και του προεκλογικού, το οποίο σαφέστατα επηρεάζει τους επαγγελματίες. Τώρα θα έχουμε εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο, όπως μας είπε σήμερα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Εμπόρων, ο κ. Οντόπουλος, mm-hmm. στις αρχές του Ιουλίου, ο οποίος τόνισε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος πάντοτε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των υπάλξεων, αν μπορώ να το πω έτσι, και αναδεικνύει τα θέματα που αφορούν στους έμπορους και προς το κεντρικό κράτος, την κεντρική πολιτεία και την κυβέρνηση, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση. Και ο κ. Οντόπουλος τόνισε ότι δεν κάνουν πίσω, σε κάθε περίπτωση διεκδικούν καλύτερες ημέρες για την εμπορική αγορά. Και βεβαίως το παλεύουν ώστε να γίνουν λιγότερα τα λουκέτα σε μια περίοδο ανασφάλειας όπως είναι αυτή που διανύουμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες κατά τη λήξη της τριετούς θητείας. Η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Λεκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας είναι την 5η 6 Ιουλίου από τις 8.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στον ισόγειο χώρο Σπυρίδη 68 και 28 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου αναφέρθηκε στις εκλογές που έρχονται και τόνισε χαρακτηριστικά ότι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία με δεδομένο ότι θα γίνουν μετά τις εθνικές εκλογές και σε μια δύσκολη συγκυρία και για το χώρο του επιχειρήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου στην προηγούμενη συνεδρίασή του αποφάσισε και όρισε την ημερομηνία των εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου της Ελεγκτικής Επιτροπής αλλά και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία για την 5η 6 Εβδόμου. Καλούμε τα μέλη σε μια μαζική συμμετοχή προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να αναδείξουν τη διοίκηση αυτή η οποία για την επόμενη τριετία θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για θέματα εμπορίου και να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι μόνο των εμπόρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές για να περαστεί το μήνυμα της ενότητας. Έχουν ήδη κλείσει οι υποψηφιότητες. Είναι δύο οι παρατάξεις που κατέρχονται στις εκλογές. Η παράταξη Ενωτικό Εμπόριο, που είναι ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, όπου διεκδίκησε και τις προηγούμενες χρονιές και πέτυχε να καταλάβει την πλειοψηφία των εδρών. Υπάρχει το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων. Και υπάρχει και η ανεξάρτητη υποψηφιότητα μέλους του Εμπορικού Συλλόγου. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη εκλογική διαδικασία για το επόμενο διάστημα. Ο κ. Σοντόπουλος συμπλήρωσε ότι η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε παρούσα σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις και αναδεικνύει τα θέματα σε κάθε περίπτωση. Εργάστηκε με προσπάθεια και ζήλο, συμπλήρωσε και συνεργάστηκε με φορείς με μόνο γνώμονα το συμφέρον της τοπικής αγοράς. Μάλιστα, στα υπόλοιπα τώρα, Βασίλη, πάμε να δούμε σε μια ακόμη έκθεση που θα συμμετάσχει το Επιμελητήριο Μαγνησίας. Ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι το Επιμελητήριο Μαγνησίας, συνεχίζοντας τις δράσεις όπως γίνεται γνωστό, στήριξη των επιχειρήσεων μελών του μέσω της προβολής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αποφάσισε να συμμετάσχει, εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τις τοπικές επιχειρήσεις παράλληλα, στην έκθεση κατασκευών Οικοδομή Expo που θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo στην Αθήνα από 19 έως και 22 Οκτωβρίου. Στο site, συμπληρωματικά να σημειώσουμε, το Επιμελητηρίου Μαγνησίας, cci-magnesia.gr, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, την οποία εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, όπως αναφέρετε, θα πρέπει να την αποστείλετε συμπληρωμένη μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουλίου στο email του Επιμελητηρίου info@cci-magnesia.gr. Μάλιστα. Και τώρα ξεκινά να πληρώνεται ένα επίδομα που έχει ανακοινωθεί για τους μακροχρόνια ανέργους. Ακριβώς σήμερα Τετάρτη, όπως έχουμε πληροφορηθεί, καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ η εφάπαξ παροχή 300 ευρώ σε 1.131 επιπλέον μη επιδοτούμενος μακροχρόνια ανέργους που κατάρτισαν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Συνολικά έως τώρα η παροχή έχει καταβληθεί σε 68.739 δικαιούχους. Πρόκειται για ένα μπόνους που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Δουλειές Ξανά με στόχο, όπως αντιλαμβάνεστε, την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων. Μάλιστα. Στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, Βασίλη, είχαμε τις απολογίες των ανακριτή τριών ατόμων που συνελήφθησαν στο Βόλο τις προηγούμενες ημέρες για διακίνηση ναρκωτικών. Ακριβώς ήταν μια επιχείρηση τις προηγούμενες ημέρες που έγινε από πλευράς της αστυνομίας στην περιοχή της Νεάπολης. Τώρα πιο ειδικά ελεύθεροι με όρους και με εγγύηση 1.500 ευρώ καθένας αφέθηκαν μέχρι τη δίκη τους. Οι τρεις, όπως σωστά είπες, κατηγορούμενοι για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών στην Νεάπολη. Τις προηγούμενες ημέρες, λοιπόν, είχε στηθεί η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νεάπολη για συλλήψεις. Πρώτα πιάστηκαν τέσσερις χρήστες για να κατανοήσουν. Ονομάσουν τις διακινητές, αλλά κανείς δεν ήξερε τα ονόματά τους. Ήξερα μόνο που βρίσκονται οι παράγκες που υπήρχαν τα ναρκωτικά, που λαμβάνουν τα ναρκωτικά και περιέγραψαν τα πρόσωπα. Συμπεριέθηκαν συγκεκριμένες ποσότητες πάνω στους χρήστες που είχαν προμηθευτεί από τους τρεις διακινητές. Και να σημειώσουμε παράλληλα ότι η επιχείρηση της αστυνομίας στη μεγάλη πιάτσα διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με καταγγελίες, είχε ως συνέπεια να συλληφθούν τρεις Ρωμάους διακινητές, οι οποίοι έκρυβαν τα ναρκωτικά στις χωματερές δίπλα ακριβώς από τα σπίτια τους, μάλιστα. Μάλιστα. Είναι αυτοί που συνελήφθησαν και μετά τις απολογίες τους τώρα αφήθηκαν ελεύθεροι μέχρι και τη δίκη τους. Στο αστυνομικό δελτίο, Βασίλη, έχουμε και μία ακόμη απάτη.
Δεν λείπουν. Είναι δυστυχώς, θα το χαρακτηρίσουμε το θέμα των ημερών, πόσες φορές έχουμε πραγματοποιήσει το ρεπορτάζ και πόσες φορές και εμείς από αυτό το βήμα έχουμε συστήσει στο ίδιο μήκος κύματος με τις αρχές που έχουν βέβαια τον πρώτο λόγο, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι οι ελεγκτικές αρχές, αλλά και οι αρχές ιδιοκτικές, ότι πρέπει ο κόσμος να προσέχει ιδιαίτερα, κυρίως με τις συναλλαγές, με ό,τι προσπαθεί να διεκπαιρεώσει στο διαδίκτυο και ειδικότερα οι πιο μεγάλοι που δεν έχουν τόσο καλή επαφή ως οι νεότεροι με το διαδίκτυο. Τώρα είχαμε μια βολιώτησα η οποία παρίστανε τη Σύμβουλο Επιχειρήσεων και έβγαλε 45.500 ευρώ. Ένοχη για πάτη κατά εξακολούθηση κρίθηκε συγκεκριμένα από τις δικαστικές αρχές, η οποία παρουσιάστηκε όπως αποκαλύφθηκε σε σχέση με αυτή την υπόθεση ως σύμβουλος επενδύσεων σε 4 επιχειρηματίες και μπόρεσε να τους ξαπατήσει. Και πολύ μεγάλο το ποσό έτσι που κατάφερε και απέσπασε έτσι, τους δάγκωσε για τα καλά τους ανθρώπους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένοχη για απάτη κατ' εξακολούθηση κρίθηκε και από το εφετείο μια 45χρονη βολιώτισσα, η οποία είχε παρουσιαστεί ως σύμβουλος επενδύσεων σε 4 επιχειρηματίες και είχε καταφέρει να αποκομίσει συνολικά 45.500 ευρώ. Η ίδια αρνήθηκε δια του συνηγόρου της ότι εξαπάτησε τους επιχειρηματίες. Ωστόσο, δεν έπεισε τους δικαστές του εφετείου πλημελημάτων Λάρισας, που απεφάσισαν να της επιβληθεί ποινή φυλάκης 2 ετών, όπως και σε πρώτο βαθμό από το τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου. Η 45χρονη, ενεργώντας από κοινού με δύο συνεργούς, οι οποίοι κρίθηκαν αθώοι από το δικαστήριο, παρουσιαζόταν ο Σύμβουλος Οικονομικών Επενδύσεων και έπειθε επιχειρηματίες να τις εμπιστευτούν χρήματα, ακόμη και λίρες, προκειμένου να μεσολαβήσει σε ευρωπαϊκές τράπεζες για να λάβουν δάνεια ή να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη από επενδύσεις κεφαλαίων. Ο συνήγορος υπεράσπισης της 45χρονη ζήτησε να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αίτημα το οποίο όμως απορρίφθηκε από το εφετείο πλημελημάτων. Λοιπόν, πάμε, Βασίλη, τέλος να δούμε και ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με το χώρο της εκπαίδευσης. Καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε πια, έχουν επιλεγεί νέοι διευθυντές για τα σχολεία. Έχουμε την επιλογή νέων διευθυντών και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Και η δευτεροβάθμια τους κάλεσε για να τους ενημερώσει για τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Ακριβώς ήταν μια ειδική εκδήλωση ενημέρωσης που έγινε σήμερα το πρωί στο κτίριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον πύργο Μουρτζούκου. Εκεί ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας, ο κ. Αβελίδης, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της δευτεροβάθμιας τους 70 νέους διευθυντές, οι οποίοι δήλωσαν περιχαρείς για τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν από τις αρχές Ιουλίου, όπως μας γνωστοποίησαν. Υπάρχει ένα άγχος, το οποίο χαρακτηρίστηκε όμως δημιουργικό, ώστε σε κάθε περίπτωση βεβαίως η παρεχόμενη εκπαίδευση και προς τους μαθητές να είναι στο επίπεδο που πρέπει, όπως επεσήμαναν, και θα καταβάλουν, όπως συμπλήρωσαν χαρακτηριστικά στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Σαβελίδη, κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτό στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Βασίλη, σε ευχαριστώ εσένα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Συνάντηση με 70 νέους διευθυντές σχολείων σε επίπεδο Μαγνησίας είχε το πρωί ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σαβελίδης στον πύργο Μουρτζούκου και συγκεκριμένα στον 8ο όροφο στα γραφεία της δευτεροβάθμιας. Οι νέοι διευθυντές επιμορφώθηκαν για το έργο που πρέπει να κάνουν στα σχολεία και αναλαμβάνουν συγκεκριμένα από την πρώτη εβδόμου. Αν υπομονούμε να αναλάβουμε τα καινούργια μας καθήκοντα, έχουμε διάθεση, όρεξη, όραμα για το καινούργιο σχολείο να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Είμαστε με μεγάλη ανυπομονησία το περιμένουμε. Είναι κάποιος σας αγχώνος προς την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων? Βέβαια, πάντοτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευσυνειδησία, πάντοτε υπάρχει το άγχος, το δημιουργικό άγχος. Είναι η πρώτη φορά. Αναλαμβάνω φέτος. Ήμουνα καθηγητής μέχρι τώρα. Και με την επιλογή που έγινε, επιλέχθηκα και διάλεξα και εγώ ταυτόχρονα το έκτο Λύκειο Βόλου. Επειδή είναι πρώτη φορά, υπάρχει ευθύνη μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα και διάθεση για να προσφέρω και γι' αυτό ανέλαβα και αυτό το ρόλο. Αγωνία βέβαια ταυτόχρονα, με τη βοήθεια των συναδέλφων και της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Σήμερα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στον πύργο Άνθιμος Γαζής, ξεκινήσαμε ένα άχρηστο σεμινάριο. Ένα σεμινάριο το οποίο επιμορφώνει, υποτίθεται, τους εκπαιδευτικούς για θέματα εφαρμοσμένης διοίκησης σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα εδώ στη Μαγνησία. Το αποκάλεσα σκοπτικά άχρηστο το σεμινάριο, διότι οι εκπαιδευτικοί μας, οι διευθυντές μας, οι νέοι διευθυντές των σχολικών μας μονάδων,
είναι άριστοι γνώστες ήδη και έχουν αξιολογηθεί γι' αυτό και γι' αυτό άλλωστε έχουν καταλάβει αυτές τις θέσεις, έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις. Εμείς όμως ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό το σεμινάριο. Το χρωστάμε στους νέους διευθυντές αλλά και στους παλιότερους διευθυντές. Είδαμε όλους τους να παρακολουθούν ανελιπώς το σεμινάριο. Συμμετέχουν και αυτοί οι ίδιοι διδάσκοντας αλληλοδιδασκόμενοι. Λοιπόν, και τελικά φαίνεται ότι είναι ένα πανηγύρι για την ένταξη των νέων διευθυντών μας, την ομαλή ένταξή τους στις σχολικές μονάδες. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Θεσσαλία αλλά και στις Βόρειες Ποράδες. Είναι εδώ η Ιωάννα Μπουροπούλου. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, Βάσο. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση και μια υπόθεση φρίκης, μάλλον καλύτερα θα λέγαμε, αναβίωσε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Λάρισας. Τι έγινε? Ναι, περίπου ένα χρόνο μετά το πρωτόδικο δικαστήριο αναβίωσε ξανά χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Λάρισας η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μιας ανήλικης μαθήτριας δημοτικού από τον δάσκαλό της σε χωριό των Τρικάλων. Ήταν μόλις 10 ετών τότε που συνέβαινε αυτά. Ήταν ακριβώς, ήταν πέμπτη δημοτικού. Η ανήλικη τότε κοπέλα είχε αναφέρει στη μητέρα της ότι ο δάσκαλος του σχολείου, στον οποίο έκανε μάλιστα και ιδιαίτερα μαθήματα για 2 χρόνια μετά, μέχρι και την πρώτη γυμνασίου, την κακοποιούσε σεξουαλικά. Η υπόθεση όμως ήρθε στο φως της δημοσιότητας πολλά χρόνια αργότερα, όταν η κοπέλα είχε ενηλικιωθεί και πιο συγκεκριμένα το 2020, καθώς η αδερφή της τότε είχε αναφέρει σε μια κοινωνική λειτουργό το τι είχε περάσει η παθούσα. Στο Εδώλιο, λοιπόν, χθες βρέθηκε ο 64χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος πλέον είναι συνταξιούχος. Με τις κατηγορίες για γενετήσιες πράξη με ανήλικη, καθώς και η μητέρα της παθούσας για συνέργεια ότι γνώριζε και συνέχιζε να τη στέλνει στο σπίτι του δασκάλου. Να πούμε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ και για την ίδια την κοπέλα και για τη μητέρα της, αλλά και για τον δάσκαλο μετά από τόσα χρόνια κιόλας, ενώ πήρε αναβολή για τις 3 Ιουλίου λόγω παρέλευσης του ωραρίου. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα. Ένα τροχαίο ατύχημα είχαμε στη Σκιάθο. Ναι, χθες το απόγευμα ένα τροχαίο ατύχημα με μηχανή όπου εξετράπη της πορείας της με 2 άτομα πάνω, έναν 29χρονο και έναν 26χρονο, οι οποίοι αρχικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της Σκιάθου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο του Βόλου, καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα. Δεν υπήρχε σύγκρουση με άλλο όχημα και το αστυνομικό τμήμα Σκιάθου διενεργεί προανάκριση και έχει λάβει μάλιστα αίμα για να διαπιστωθεί αν υπήρχε αλκοόλ στον οργανισμό των οδηγών των επιβατών. Ναι. Και υπό ποιες συνθήκες έγινε αυτό το ατύχημα. Στη Σκόπελο είχαμε και άλλο τροχαίο όμως. Ναι, χθες επίσης στη Σκόπελο, μία 63χρονη γυναίκα αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της Σκοπέλου, ευτυχώς με ελαφριά τραύματα, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, όταν οδηγούσε την μοτοσυκλέτα της και πιο συγκεκριμένα μοτοσυκλέτα τύπου γουρούνα, και ένας 52χρονος άνδρας που οδηγούσε γιο ταχύ συγκρούστηκαν. Mm. Η γυναίκα μεταφέρθηκε ευτυχώς με ελαφρά τραύματα και πήρε κιόλας εξιτήριο από το κέντρο υγείας της Σκοπέλου. Πάλι καλά. Και πάμε τέλος στην Καρδίτσα. Να δούμε, εκεί είναι θεσμός πια τα Καραϊσκάκια, έτσι, και οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει με επιτυχία τα 55 Καραϊσκάκια που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας. Βλέπουμε εδώ πέρα και τα σχετικά πλάνα από την πρώτη ημέρα που αφήχθησαν τα μέλη των αποστολών από την Ουκρανία, την Ταϊλάνδη, τη Σερβία και τη Βουλγαρία στη γιορτή που στήθηκε, ενώ συνεχίζονται από εκείνη τη μέρα μέχρι και τις 25 του μηνός όλες οι εκδηλώσεις στους Δήμους της Καρδίτσας με τους πολιτιστικούς και τους μορφωτικούς συλλόγους, με παραδοσιακούς χορούς, με διάφορα πάρτι που τιμούν την Ελληνική Επανάσταση και τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό είναι και το θέμα. Έχουμε λοιπόν την συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών σε αυτές τις εκδηλώσεις που είναι πια γνωστές και ανά τη χώρα αλλά και ανά τον κόσμο. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς τώρα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κτηματαγορά, γιατί υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα που φυσικά βασίζονται σε στοιχεία και τα οποία δείχνουν ένα ράλι τιμών για τα ακίνητα. Πολλά αναφέρουν από τα δημοσιεύματα ότι βρίσκονται σε αύξηση κοντά σε ένα ιστορικό ρεκόρ. Καλπάζουν λοιπόν, μας λένε, οι ειδικοί του χώρου, οι τιμές των ακινήτων, και όλα αυτά θα τα δούμε πολύ αναλυτικά με την κυρία Σοφία Χαλκιά. Είναι η πρόεδρος των κτηματομεσιστών της Μαγνησίας. Κυρία Χαλκιά, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ για να μας ενημερώσετε όλους τι γίνεται με τις τιμές των ακινήτων. Όντως καταγράφεται μία αύξηση τόσο στα ακίνητα που είναι προς πώληση, όσο και σε εκείνα που είναι προς ενοικίαση. Πράγματι, εάν μιλήσουμε για τα ακίνητα τα οποία είναι προς ενοικίαση, mm-hmm. είναι πάρα πολύ λίγα τα ακίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα. Mm-hmm. Υψημένο το ενδιαφέρον των ανθρώπων που θέλουν να στεγάσουν την οικογένειά τους ή οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να έχουμε μία αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2023 στο νούμερο 14 ως αύξηση. 14%, 14% δηλαδή, το πρώτο τρίμηνο του 2023. Mm-hmm. Για μένα όμως αυτό, θα ήθελα να το τονίσω ότι είναι πλασματικό. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό ότι είναι πλασματικό? Γιατί δεν είναι πραγματικά ένα νούμερο το οποίο θα μπορούν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να μπουν σε αυτή την μίσθωση, γιατί δεν βρίσκουν κάτι άλλο, γιατί αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες είναι σε θέση ισχύως οι περισσότεροι και έχουν το περιθώριο να περιμένουν 2-3 άτομα, 10 άτομα να δούνε ποιο θα είναι το κατάλληλο και ποιο θα πληρεί τις προϋποθέσεις για το δικό τους ακίνητο. Mm-hmm. Εδώ εγώ θα είχα να προτείνω στους τηλεθεατές σας, αλλά και σε όσους θα ακούσουν και θα μάθουν την συζήτησή μας σήμερα, mm-hmm. να έχουν ως γνώμονα πώς μπορούν μέσα σε αυτή την τριετία οι μισθωτές να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους και όχι μόνο σήμερα ή σε ένα εξάμηνο πώς θα μπορούν να ανταποκριθούν. Διότι έχουμε υυξημένα τέλη στα δημοτικά, έχουμε ένα ρεύμα, μία δαπάνη, η οποία είναι πολύ υυξημένη και πλέον θα έχουμε μέσα και τη ρήτρα ξανά να προσαρμογείς, το φυσικό αέριο και εν γέννη την ακρίβεια όταν μιλάμε για πάνω από 30% στα καθημερινά αγαθά τα οποία θέλει κάθε οικογένεια. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, αυτό με το οποίο οι κτηματομεσίτες βρίσκεστε αντιμέτωποι, ένα μάλλον από αυτά, mm-hmm. είναι οικογένειες ή όχι μόνο οικογένειες και μεμονωμένα άτομα να αναζητούν ένα σπίτι να νοικιάσουν, αλλά σωστά. Να βρίσκονται μπροστά σε πολύ αυξημένα ενίκεια. Σε πάρα πολύ αυξημένα ενίκεια. Προσπαθούμε να κάνουμε έναν διάλογο και να κατανοήσουν και οι ιδιοκτήτες ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά πώς όλο αυτό μπορεί να τελεσφορήσει και να έχουν μια ικανοποιητική και αγαστή συνεργασία μέσα στην μίνιμουμ που είναι μια τριετία για μια μίσθωση. Εξάλλου αυτό καλύπτει και ο νόμος, ο αστικός κώδικας που είναι υπέρ των μισθωτών, mm-hmm. για να υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό. Θα έλεγα να σκεφτούν όλους τις παραμέτρους και πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι μας εμπιστεύονται, θα πω ότι μας ακούν και ερχόμαστε σε μια ικανοποιητική, αν θέλετε, συμφωνία και για τα δύο μέρη, γιατί τις περισσότερες φορές εκπροσωπούμε και τους ιδιοκτήτες αλλά και τους μισθωτές. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μπροστά τους ένας αγώνας δρόμους μπροστά σε όσους θέλουν να βρουν μια κατοικία για να την νοικιάσουν. Όχι δηλαδή μόνο για αυτούς που ψάχνουν να βρουν οικία να στεγάσουν την οικογένειά τους, αλλά και για εμάς τους επαγγελματίες. Mm-hmm. Διότι έχουμε αυξημένη ζήτηση και έχουμε μειωμένα ακίνητα, είναι προς ανέβριση, για να μην πω ότι είναι προς εξαφάνιση. Και υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ενδεχόμενο, υπάρχει εκτίμηση να αυξηθούν οι τιμές ακόμη περισσότερο? Για μένα και αν αυξηθούν και άλλο οι τιμές, δεν θα είναι πραγματικές.
Διότι το κόστος διαβίωσης είναι τόσο υψηλό που πράγματι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Γι' αυτό ζητώ από όλους, είτε ιδιοκτήτες είτε μισθωτές, να βρουν την ισορροπία σε όλο έτσι αυτό και να κινηθούν σε λογικά πλαίσια που να μπορούν να έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, να μην έχουμε φθορές στα ακίνητα, να μην έχουμε μισθώσεις σε εξέλιξη και αφήνουν τα σπίτια γιατί δεν μπορούν, ή οι ιδιοκτήτες από την άλλη, αν θέλετε, να φορολογούνται για κάτι το οποίο δεν μπορούν να εισπράξουν. Αυτό το κλίμα που υπάρχει και αυτή η ανωδική τάση των τιμών συμπαρασύρει και ιδιοκτήτες ακινήτων που ήδη έχουν μισθωτές και σκέφτονται να τους αλλάξουν για να ανεβάσουν και αυτή την ποσό. Ναι, έχουμε και αυτό, και εκεί πάνω εμείς συμβουλεύουμε ότι αν έχουν έναν καλό μισθωτή να βρούνε τη χρυσή τομή και να κρατήσουν το μισθωτή τους. Μάλιστα. Δεν συμφέρει εμένα και τους συναδέλφους μου, όταν κάνουμε μία συμβουλευτική και θέλουμε μία ισορροπία στην αγορά, είναι ό,τι το καλύτερο αυτό. Μάλιστα, γιατί εσείς σκέφτεστε και μακριά, έτσι, και ο Σύλλογος γενικά βλέπετε ακριβώς και το αύριο, το μεθαύριο, δεν κοιτάτε μόνο τι συμβαίνει σήμερα, αλλά και τι όλο αυτό μπορεί αργότερα να προκαλέσει. Τουλάχιστον εγώ και από την θέση μου σαν επαγγελματίας και την επιχειρηματική κουλτούρα την οποία έχω σαν επιχείρηση που είναι ήδη στην δεύτερη γενιά, αλλά από την άλλη που εκπροσωπώ τους συναδέλφους των ΟΜΟ Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων και κατ' επέκταση εκπροσωπώ και τον χώρο μας στην Ομοσπονδία και ερχόμαστε σε συναντήσεις με τους συναδέλφους μας και αναστρεφόμαστε, συζητάμε όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Δεν είναι μόνο για το σήμερα. Να κάνουμε μια καλή μίσθωση σήμερα και να μην δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή μεθαύριο, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο ή στην τριετία. Ή αντίστοιχα να δούμε μια πώληση και να κρατήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και ικανοποίηση και των δύο μερών που έχουν αυτή τη συνεργασία. Εξάλλου αυτή είναι η δουλειά του μεσίτη. Έτσι, δεν είναι μόνο η ανέβρεση και η υπόδειξη, η διαχείριση αυτό, και νομίζω να συμβουλεύει και να προσπαθεί ακριβώς να κρατήσει την ισορροπία στην αγορά ολόκληρη. Έτσι, ναι. Οι συνάδελφοί μου εδώ στο Βόλο αλλά και γενικότερα καθημερινά έρχονται σε θέση τέτοια που να παρακολουθούν την αγορά και να πιστεύω ότι πρεσβεύουν το καλύτερο. Τουλάχιστον εμείς σαν Σύλλογος Κτηματομεσιτών αυτό είναι που λέμε σε κάθε μας προβολή, σε κάθε μας συνέντευξη, σε κάθε μας συνομιλία, είτε στο ΔΣ, είτε κατηδίαν με τους συναδέλφους μας, είτε με τους πελάτες μας. Εξάλλου αν θα δείτε όλη μας την παρουσία είναι να υπάρχει μία αγαστή σχέση. Είμαστε μία μικρή πόλη, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και νομίζω είναι το καλύτερο δυνατό για όλους να πρεσβεύουμε ότι είναι σωστό. Πριν περάσουμε να μας πείτε τι γίνεται τώρα, όχι με την ενοικίαση, με την αγορά ακινήτων, πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, να δούμε τι γίνεται και με τα φοιτητικά, με τη φοιτητική στέγη, γιατί είναι ημέρες τώρα, το ζήτημα βρίσκεται σε ένα μήνα περίπου, ναι, έχετε δίκιο. Εκεί πράγματι θα έχουμε μία μορφή δυσκολίας, εάν οι κατασκευαστές που ήδη έχουν αναγείρει τις πολυκατοικίες για τα νέα μικρά αυτά διαμερίσματα δεν τα έχουν έτοιμα, θα έχουμε πρόβλημα, κατά την άποψή μου, την ταπεινή. Και με αυτό βέβαια που συζητώ και συνομιλώ με τους συναδέλφους δεν υπάρχουν. Αν δείτε και στις πλατφόρμες είναι πάρα πολύ λίγα. Αν σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο γύρω στα 600 νέα παιδιά πρέπει να τακτοποιηθούν στην πόλη μας, δεν υπάρχουν αυτά διαθέσιμα, ούτε και τα καινούργια. Τα οποία εάν είναι έτοιμα φέτος, στη χρονική στιγμή που θα έρθουν τα παιδιά, θα είναι διαθέσιμα. Και με τι τιμή θα είναι διαθέσιμα, έτσι. Θα είναι υψηλά, γιατί ήδη έχουν ξεφύγει πάρα πολύ τα υλικά, τα δομικά. Τα κεντρικά σημεία αγοράστηκαν ήδη ακριβά από τους μηχανικούς και σίγουρα το καινούριο, όταν μιλάμε για ένα ακίνητο του 2023, όταν έχουν τα άλλα, τα παλαιότερα ακίνητα υυξημένη τιμή, πόσο μάλλον αυτό που είναι νεόδμητο. Μάλιστα, άρα θα είναι ένα δεύτερο σπίτι που θα πρέπει να μπορεί να σηκώσει ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας. Θα για φτάσουν το παιδί που τα διάρκεια στην τιμή που έχει ένα σπίτι με 3 υπνοδωμάτια οι τιμές τους. Μάλιστα. Και αυτό είναι δυσανάλογο και δεν ξέρω ποιες οικογένειες θα είναι αυτές
που θα μπορούν να αντέξουν τέτοια έξοδα ενός παιδιού, ενός φοιτητή, και πολλές φορές στην ελληνική οικογένεια δεν είναι μόνο ένα παιδί που σπουδάζει. Σωστό. Ταυτόχρονα μπορεί να σπουδάζουν δύο και τρία παιδιά. Ακόμη και ένα να οπότε είναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε, εκεί μέσα θα πρέπει να δούμε πολλά πράγματα. Η οικογένεια τι εισοδήματα έχει, πώς μπορεί να ανταποκριθεί, αν είναι ένα εισόδημα. Έτσι που μας αναλύετε τώρα πάντως και με όλα αυτά έτσι που αναλυτικά μας περιγράφετε, είναι πολύ πιθανό παιδιά να μην μπορέσουν να πάνε στον τόπο που έχουν περάσει για τις σπουδές τους, να μην μπορέσουν να βρουν τελικά σπίτι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι τέτοιο, γιατί ως μητέρα αυτό θα με λυπήσει και ως επαγγελματία θα με προβληματίσει. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα το δείτε στην ώρα του αυτό. Αυτό θα το δούμε στην ώρα του. Πιστεύω ότι σε 1,5 μήνα, σε ένα μήνα το αργότερο, αυτό θα φανεί. Σίγουρα θα έχουμε μορφές δυσκολίας. Θα τις αντιμετωπίσουμε όμως, ό,τι και να πούμε τώρα θα αντιμετωπιστεί Μάλιστα. στην ώρα του. Θα έχουμε άλλα δεδομένα λοιπόν σε λίγο καιρό για όλα αυτά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την αγορά ακινήτων. Εκεί τι έχουμε, και εκεί αύξηση μεγάλη. Με την αγορά ακινήτων θα σας πω ότι τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουμε επίσημα από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι έχουμε μία αύξηση 10,6. Mm-hmm. Περίπου. Αυτά είναι τελευταία, πολύ πρόσφατα στοιχεία και μάλιστα το 22 έχει αναδιαμορφωθεί. Θα σας πω ότι έναν μέσο όρο αυτό που κοίταξα σήμερα είναι ότι κάθε χρόνο, δηλαδή το 21, στο 22 είχαμε μέσο όρο ένα 4%. Είτε είναι ένα ακίνητο με παλαιότητα, είτε είναι ένα ακίνητο νεόδμητο. Mm-hmm. Έχουμε μία αύξηση κάθε χρόνο. Επιπλέον γύρω στο 4%. Εκείνο όμως που έχω να πω είναι ότι τα ακίνητα έχουν ήδη καλύψει κατά ένα ποσοστό περίπου 80% τις τιμές του 2008. Εκεί δηλαδή που άρχισε, που ήταν το ζενίθ, που ήταν το πικ των τιμών και άρχισε μετά η αντίστροφη μέτρηση. Κερδισμένοι είναι όσοι μέσα στη διετία 15-17 που ήταν το ιστορικό πολύ χαμηλό σαν τιμές. Όσοι αγόρασαν σε εκείνη τη διετία 15-17 ή 17-19 είναι ήδη κερδισμένοι. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα σχεδόν στο διπλάσιο. Υπάρχουν περιπτώσεις και χωρίς ανακαινήσεις. Έχει αλλάξει το προφίλ των ιδιοκτητών και εθνικότητας. Να σας πω ότι μέσα σε εκείνο το μεσοδιάστημα της βαθιάς κρίσης αγόρασαν ξένα κεφάλαια, ξένοι μεμονωμένοι επενδυτές την περιουσία των Ελλήνων που ήταν διαθέσιμη. Με αποτέλεσμα τώρα οι ξένοι να το πουλάνε στους Έλληνες, που ζητάνε ακίνητα. Σε διπλάσια τιμή. Σχεδόν σε διπλάσια τιμή και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πάντα ρόλο παίζει το σημείο το οποίο είναι ένα ακίνητο. Mm-hmm. Οι προϋποθέσεις είναι το timing. Mm-hmm. Δεν είναι όλα αυτά που λέμε πάντα ότι έτσι συμβαίνουν. Είναι ένας συγκερασμός, ένας μέσος όρος από όλα αυτά που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα που συνομιλούμε. Έχουμε στοιχεία για τη Μαγνησία σχετικά με αυτά τα ποσοστά. Σας είπα ότι έχουμε ένα 10,6 για τη Μαγνησία. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Για το νησί των Σποράδων, την Αλόνισο, έχουμε στατιστικά στοιχεία που το 2022 μέσος όρος τιμή ανατετραγωνικό ήταν γύρω στα 1.700 ευρώ και σήμερα είναι στα 1.850. Για ένα διαμέρισμα εδώ με μια αλφα παλαιότητα στο κέντρο του Βόλου πέρυσι το 22 ήταν γύρω στα 1.000 ευρώ ας πούμε χονδρικά η τιμή του και σήμερα είναι 1.120. Έχουμε αυτή την αύξηση. Μάλιστα. Που σας είπα και ποσοστιαία προηγουμένως. Μάλιστα. Εσείς τώρα στην παρούσα φάση και έτσι πως διαμορφώνεται για το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους τα δεδομένα και η αύξηση αυτή που διαφαίνεται, τι είναι αυτό που συμβουλεύετε σε κάποιον που θέλει να πουλήσει, που θέλει να αγοράσει? Θα σας πω ότι είναι μια πολύ... εξαρτάται ποιος είναι ο πελάτης, ποιο είναι
το οικονομικό του καλάθι, τι ακριβώς θέλει, ποιο είναι το προφίλ του όταν λέω καλάθι, τι ακριβώς θέλει να κάνει. Είναι ένα κίνητο μέσα σε πολλά άλλα που θέλει να το δώσει για να πάρει κάτι πιο καινούργιο, να ανανεώσει το χαρτοφυλάκιό του, θέλει να έχει ρευστότητα, είναι κάποιος που βρίσκεται με, παραδείγματος χάρη, με 100.000 και θέλει να κάνει την τοποθέτηση, γιατί παρόλη τη φορολογία, παρόλη τη χαμηλή τιμή που είχαν τα ακίνητα, παραμένει να είναι η πιο κερδοφόρα επένδυση. Με ένα όρο, ένα μέσο όρο 5 με 7% όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δίνει, δεν ενσωματώνει, αν θέλουμε, τα ωφέλη στα επιτόκια που δίνονται στις καταθέσεις. Και στην χώρα μας παραμένει έναντι της υπόλοιπης ευρωπαϊκής κοινότητας, ευρωπαϊκών χωρών, να είναι ελκυστικά τα ακίνητά μας. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε επενδυτές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι οι τιμές στη δική μας χώρα, στην πόλη μας, είναι πιο ελκυστικές, πιο οικονομικές, πιο συμφέρουσες έναντι μιας άλλης ευρωπαϊκής πόλης. Αυτό παραμένει το ενδιαφέρον που μας λέγατε? Βεβαίως, βεβαίως παραμένει, και έχουμε μία αύξηση και από άλλες εθνικότητες. Ακόμη και τώρα δηλαδή? Ακόμη και τώρα, παρά το γεγονός, ναι, ότι έχουμε αυτή την αύξηση. Βεβαίως, γιατί εάν συγκρίνουμε με τις χώρες τους, με τις πόλεις αυτές, ναι, βεβαίως. Εκεί που έχουν ξεφύγει οι τιμές στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πλέον το ενδιαφέρον τους έρχεται στη δική μας πόλη. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά όχι ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική τιμή και επειδή είναι ξένοι θα μπορούσαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ. Έχουν καλά, πολύ, γιατί μπορώ να σας πω, έναν ολόκληρο χειμώνα μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές. Ανά πόλη, ανά χώρα, να έχουν κάνει πολύ περισσότερη έρευνα και να ξέρουν πολύ περισσότερα. Μάλιστα. Δεν θα το κάνουν δηλαδή με μια απόφαση στιγμιαία που όχι, κάτι θα όχι, δουν. Όχι, δεν είναι στιγμιαίες οι αποφάσεις τους. Θα έρθουν εδώ, οι περισσότερο έρχονται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, διότι έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Στην πατρίδα μας έχουμε τον ήλιο, έχουμε 8 μήνες καλοκαιρία. Είναι πιο οικονομικό το κόστος ζωής έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή πόλεων που μπορεί να ζουν. Έχουμε ησυχία, αν πούμε για τις χώρες των τρίτων χωρών εκτός Σέγγεν, που εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα και είναι έκριθμα είτε με πολέμους είτε με σειράξεις συνεχόμενος. Από ποιες χώρες έτσι περισσότερο υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, τι βλέπουμε? Έχουμε ενδιαφέρον από τη Βόρεια Ευρώπη, έχουμε από τα Βαλκάνια, έχουμε και από τις τρίτες χώρες. Μάλιστα, μάλιστα. Ό,τι είναι γύρω από τη Μεσόγειο. Έχει ενδιαφέρον και στην πόλη μας. Οι Έλληνες, πέρα τώρα από τους ξένους, από τα ξένα κεφάλαια, έχουν ενδιαφέρον για αγορά, κάνουν αυτή την επένδυση τώρα? Θα σας πω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τώρα αγοράζουν αυτοί που έχουν ανάγκη να στεγάσουν είτε την οικογένειά τους είτε την επιχείρησή τους. Νομίζω ότι οι δικοί μας επενδυτές, οι Έλληνες, και αυτοί που είχαν χρήματα, κάναν τις επενδύσεις τους μέσα στην προηγούμενη τετραετία, που πραγματικά είχε ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις πολύ χαμηλές τιμές τις οποίες είχε. Βεβαίως, σε λίγο θα έχουμε, όπως ξέρετε, από τις τράπεζες, από τους πληστηριασμούς, πάρα πολλά ακίνητα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα. Και αυτά θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία αρκετά προσεκτικοί, διότι δεν ξέρουν την παρούσα κατάσταση ενός ακινήτου. Ξέρουν μόνο κάποια χαρακτηριστικά. Και έχουμε μία τιμή ακίνησης. Αυτά που θα βγουν, λέτε, σε πληστηριασμό. Ναι, 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 ναι. Και εκεί θα πρότεινα τους φίλους τηλεθεατές σας ή όποιοι άλλοι παρακολουθήσουν ή μάθουν τα νέα της συζήτησής μας, να είναι αρκετά προσεκτικοί, διότι ένας φάκελος ή κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν πάντα και την πραγματική εικόνα ενός ακινήτου. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα ακίνητα είναι τακτοποιημένα, πολυοδομικά. Θα τακτοποιηθούν εκ των υστέρων, και επίσης σε ποια είναι η κατάσταση, εάν έχουν υγρασίες, αν είναι ατιμέλυτα, αν είναι κακοποιημένα, που συνήθως κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι
αφήνουν αυτά τα ακίνητα, πριν φύγουν έχουμε πολλά παραδείγματα να τα καταστρέφουν. Και αυτό είναι λυπηρό. Τα καταστρέφουν φεύγοντας. Ναι, ναι. Επειδή χάνουν το σπίτι τους. Επειδή χάνουν ένα περιουσιακό στοιχείο. Είναι άλλοι λόγοι τώρα εκεί, είναι άλλοι λόγοι. Ναι, εγώ θέλω να επισημάνω, δεν θα επισέλθουμε σε αυτούς τους λόγους. Ο καθένας κρίνει, κρίνεται από τις πράξεις του και από την πορεία του. Εγώ έχω να εφιστήσω την προσοχή στους υποψήφιους επενδυτές που θα μπουν σε αυτές τις πλατφόρμες, ότι δεν έχουν πραγματική εικόνα του ακινήτου. Είναι πολλά. Ενώ όταν πάρουμε ένα ακίνητο το οποίο είναι σε έναν μεσίτη, σε έναν ιδιώτη, έχει το δικαίωμα της επίσκεψης μία και δύο και τρεις φορές και να το δει στην πραγματική του παρούσα φάση πως είναι ένα ακίνητο. Δεν συμβαίνει το ίδιο, ναι. Ακριβώς, αυτό σας είπα, ότι δεν υπάρχει, ναι, διαφορετικά. Κατάλαβα, είναι μία διαδικασία, ναι, η οποία πραγματικά, ναι, τηρεί και πληρεί, ναι, όλους τους όρους, ναι, και είναι εξασφαλισμένη. Υπάρχουν μπροστά σου κάποια χαρακτηριστικά, αλλά ακριβώς, δεν ξέρεις την εικόνα, δεν μπορείς να ξέρεις την ακριβώς εικόνα. Mm-hmm. Μπορεί να δω ένα ακίνητο, να το ξέρω από τη διεύθυνσή του, να το δω απ' έξω, όμως αλλά μέσα σε ποια κατάσταση είναι δεν το γνωρίζω. Είναι πολλά τα ακίνητα αυτά που βγαίνουν σε πληστηριασμό. Είναι πάρα πολλά. Αυξάνονται δηλαδή. Όπως ξέρετε ότι μέσα από το νόμο Κατσέλη αλλά και από άλλους νόμους και μέσα από όλα τα μνημόνια πάρα πολλά ακίνητα προφυλάχτηκαν και πολύ καλά κάναν και προφυλάχτηκαν μέχρι να δούμε πώς μπορεί ο κάθε πολίτης το περιουσιακό του στοιχείο αυτό να το περιφρουρήσει ή να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια λύση αν κάτι μπορεί να αλλάξει και να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζά του, με τον... Μάλιστα. Συναλλαγσόμενο να βρεθεί κάτι. Τώρα τέλος, κυρία Χαλκιά, να δούμε τι γίνεται και με το νέο πρόγραμμα που έχουμε για νέους που θέλουν να στεγαστούν το σπίτι μου, αν δεν κάνω λάθος. Το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης που έβγαλε η υφιστάμενη κυβέρνηση, που είναι σπίτι μου, ως ετών 39, για να λυθεί το πρόβλημα των νέων ανθρώπων, είτε είναι μόνοι τους, είτε είναι ζευγάρια, είτε είναι οικογένειες μονογονεϊκές ή με ένα-δύο παιδιά και δεν μπορούν να στεγαστούν. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι είναι για ορισμένους με πολύ χαμηλό επιτόκιο, 1,5%, mm-hmm, και για άλλους τρίτεκνους είναι ίσως και μηδενικό. Mm-hmm. Εδώ έχουμε στοιχεία μέχρι τώρα στους 2,5 μήνες που έχει τρέξει αυτό το πρόγραμμα να έχουμε 40.000 αιτήσεις. Από αυτά τα έχουμε προεγκρίσεις που σημαίνει ότι έχουν περάσει πολοδομικό και νομικό έλεγχο 15.707 προγράμματα. Οπότε είναι σε εξέλιξη. Αυτά τα στοιχεία αφορούν πανελλαδικά. Είναι πανελλαδικά. Πανελλαδικά. Από όλα αυτά που θα πούμε τώρα, μόνο το 10%, το 10,6% είναι αυτό το οποίο είναι για την περιφέρειά μας στη Θεσσαλία. Ναι, δεν, ναι, έχουμε ακόμα μεμονωμένα για, μάλιστα, κάθε νομό. Mm-hmm. Έχουμε αναπεριφέρεια, mm-hmm, στοιχεία. Οπότε λέτε ότι καλά πριν έκανε, από ένα μήνα ήμασταν το... στο 10%, τώρα είμαστε στο 10,6%. Σε Θεσσαλία, σε επίπεδο Θεσσαλίας. Πάντα μιλάμε για επίπεδο Θεσσαλίας. Μάλιστα. Το πρόγραμμα, λέτε, σπίτι μου καλά έκανε και ξεκίνησε, γιατί δίνει διέξοδο. Και δεν φτάνουν έτσι αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να ανανεωθεί αυτό το ποσό, να προχωρήσουν και να δούμε και άλλα σπίτια. Βεβαίως εδώ έχουμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα σπίτια. Και επίσης έχουμε και το φαινόμενο ότι πολλά από αυτά τα σπίτια που έχουν, αν θέλετε, τους όρους του προγράμματος ή τουλάχιστον της άδειας έως 2007, mm-hmm, οι ιδιοκτήτες να έχουμε λίγο παραπάνω την τιμή έως 10-15%. Συναντούν εμπόδια δηλαδή στο τέλος. Αυτό για μένα, ναι, δεν είναι πραγματικό και καλό, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ιδιοκτήτης θα κινηθεί κατά το δοκούν για το δικό του ακίνητο. Όμως αυτό στο σύνολο φέρνει, αν θέλετε,
μια στρέβλωση στην αγορά. Αυτό το συζητάμε πολύ και με τους συναδέλφους μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, ενώ βλέπουν ένα σπίτι παραδείγματος χάρη στις 100.000, ώσπου να γίνουν όλες οι διαβουλεύσεις στο ίδιο σπίτι στις 115. Και φαινόμαστε, ευτυχώς όσοι είναι νόμιμοι μεσίτες και τηρούν και πληρούν τους όρους, με εντολές συνεργασίες, με φάκελο πολλοδομικό, νομικό στα χέρια τους, με εντολή συνεργασίας που αναγράφονται αυτά τα ποσά, τουλάχιστον για την τιμή των όπλων οι συνάδελφοι να φαίνονται ότι πραγματικά κάνουν το έργο τους όπως πρέπει και ότι δεν είναι από πλευράς των μεσητών αυτή η αύξηση των ακινήτων, yes, αλλά είναι, αν θέλετε, η πρωτοβουλία που παίρνει ο κάθε ιδιοκτήτης του ακινήτου, και αυτό δεν ισχύει πάντα, αλλά κατά πλειοψηφία. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Από την άλλη, αν θέλετε, έχουν και αυτοί τα δίκη τους, διότι δεν θα πάρουν αμέσως τα χρήματα. Τα χρήματα. Το πρόγραμμα για μένα έχει έναν όρο στενότητας χρόνου, αν θέλετε, που λέει από την ημέρα της, προέγκρισης που χρόνο έχει γίνει ο πολλοδομικός νομικός έλεγχος, θέλουμε 2 μήνες για να ολοκληρωθεί. Είναι αδύνατο αυτό. Δεν μιλάνε για τα δεδομένα. Είναι αδύνατο. Έτσι, αδύνατο. Είναι αδύνατο. Αυτό πιστεύω ότι η κυβέρνηση ή όποιος θα χρειαστεί να δει πώς να λειτουργήσει να αυτό το πρόγραμμα, να πάλι το εξετάσουν. Εμείς με την Ομοσπονδία έχουμε κάνει κάτω το υπόμνημά μας στο αρμόδιο Υπουργείο, που θα μπορέσει όλο αυτό να ξεκολλήσει το όλο θέμα και να μπορέσει να έχουμε μια ομαλή διαδικασία. Μάλιστα. Γιατί κατά τα άλλα θα είναι στον αέρα και όλη η προεργασία των τραπεζών, βέβαια, αλλά και των συναδέλφων μεσητών, ιδιοκτητών, ενδιαφερομένων. Ακριβώς. Όλων των εμπλεκόμενων. Το θέμα είναι να φτάνουμε πάντα στο αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι. Εάν δεν τελεσφορήσει όλο αυτό και δεν ολοκληρωθεί, είμαστε στον αέρα με έξοδα και χρόνο πολλαπλά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χαλκιά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, και εκείνο που θα ήθελα να τονίσω και να εφιστήσω την προσοχή στους αγαπητούς σας τηλεθεατές, να απευθύνονται σε νόμιμους μεσίτες, να ζητούν το γεμί, να έχουν γραφεία και οτιδήποτε θέλουν. Ο σύλλογός μας είναι ανοιχτός εδώ να το συζητήσουμε και να επιλύσουμε οποιοδήποτε θέμα προκύψει. Αρκετοί συνάδελφοι είναι στο Βόλο, είναι αξιόλογοι, είναι εκπαιδευμένοι και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων για το κάλεσμα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε σε ένα ακόμη πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Να είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, και καλά λέγαμε λίγο νωρίτερα και συζητούσαμε τι γίνεται με την αναζήτηση της φοιτητικής αστείας, αλλά αυτό προϋποθέτει να έχουν προηγηθεί τα αποτελέσματα, να έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Χρήστος Βλούχος, είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στη Λάρισα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Βλούχο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κυρία Σημακουβλή, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πότε περιμένουμε τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται, ή μάλλον καλύτερα, πότε τα περιμένουν οι υποψήφοι, πότε? Στο τέλος του μήνα, εξ όσων γνωρίζω, στο τέλος του μήνα. Την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή? Την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Έχει πλησιάσει αρκετά ο καιρός. Λίγη υπομονή ακόμη. Λίγη υπομονή ακόμη για τα παιδιά. Μία από τις ημέρες της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τα αποτελέσματα. Πώς πήγανε, λέτε, οι φετινές πανελλαδικές? Κοιτάξτε, κίνησαν ομαλά. Κίνησαν ομαλά με ομολογουμένως βατά θέματα, ναι, σαφείς διατυπώσεις, mm-hmm, πλην κάποιων επιμέρους δυσκολιών που λίγος πολύ είναι. Ήταν δηλαδή από τις χρονιές που δεν καταγράψαμε, δεν είχαμε θέματα έτσι μεγάλης δυσκολίας. Όχι, θεωρώ προεκλογική περίοδο. Και από την άλλη, η αλήθεια το συνδυάσαμε και εμείς αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα άλλο προηγούμενο. Είναι η γενιά που αντιμετώπισε μεγάλες εκπαιδευτικές δυσκολίες εν μέσω κορονοϊού, ναι, αλλά πάλι το lockdown.
Εμείς, εγώ προσωπικά, ζήτησα αυτοί οι παράγοντες να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Τουλάχιστον για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Και σωστά. Και σωστά έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Οι εκτιμήσεις λοιπόν που υπάρχουν τώρα για τις βάσεις, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις, τι θα σημαίνει δηλαδή αυτό? Κοιτάξτε, δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές, μικρές αυξομοιώσεις και κυριότερα στις σχολές της υψηλής ζήτησης. Γιατί ούτε ο αριθμός των εισακτέων είναι διαφορετικός ουσιαστικά. Επομένως, τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις επιδόσεις που συγκέντρωσαν, που σημείωσαν οι υποψήφοι και ταυτόχρονα από τη ζήτηση των σχολών. Ναι. Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που φέτος θα παίξουν ρόλο σε ό,τι αφορά την κίνηση των βάσεων. Μάλιστα. Ούτε αναμένεται κάποια δραματική αλλαγή στις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Μάλιστα. Άρα λέτε το περίπου έτσι με πέρυσι στις βάσεις. Το περίπου με πέρυσι, ίσως άνοδος στις υψηλής ζήτησης σχολές του τετάρτου επιστημονικού πεδίου. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το τρίτο επιστημονικό πεδίο, που σε αυτό συναγωνίζονται και οι πλέον άριστοι μαθητές, οι όποιες δυσκολίες στο μάθημα της βιολογίας θα συγκρατήσουν τις βάσεις περίπου στα περσινά. Η θεωρητική κατευθύνση που ήταν η πιο ευνοημένη, κατά τη γνώμη μας, και πάλι υπάρχουν οι δυσκολίες, οι κλασικές δυσκολίες, στη μετάφραση του εντάκτου κειμένου που φέτος είχε 10 βαθμούς περισσότερους σε σχέση με πέρυσι. Αλλά γενικώς, αν επίσης λάβουμε υπόψη μαθήματα όπως η φυσική και η χημεία που απαιτούσαν από τα παιδιά λόγω μεγάλου ύλης που ζητήθηκε να καλύψουν σωστή διαχείριση του χρόνου, να ανταπεξέλθουν και οι όποιες δυσκολίες στο μάθημα της βιολογίας, θεωρώ ότι θα συγκρατήσουν τις βάσεις περίπου στα ίδια με τα επίσημα επίπεδα. Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με το μηχανογραφικό τους, τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία και αν υπάρχουν κάποιες συμβουλές, επισημάνσεις για το τι πρέπει να προσέξουν? Το μηχανογραφικό είναι το δεύτερο μεγάλο βήμα που καλούνται να κάνουν μετά την προετοιμασία και μετά γενικώς τις δυσκολίες που τα παιδιά αντιμετώπισαν, όπως και κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν στη διαδικασία των μαλλαρικών. Το πρώτο ζητούμενο για κάθε παιδί είναι να ξέρει όχι μόνο τι θέλει, αλλά και τι ταιριάζει ως προσωπικότητα. Όταν τα παιδιά θα δουν στο μηχανογραφικό δελτίο τις σχολές που μπορούν να δηλώσουν σε σχέση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τότε είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσουν τα προγράμματα σπουδών των σχολών, να δώσουν αρκετό χρόνο στα πλαίσια του χρόνου που τους διατίθεται, να ενημερωθούν για τα αντικείμενα των σπουδών, να δουν προγράμματα σπουδών, να δουν προοπτικές που διανοίγονται στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο εργασίας, να δουν μεταπτυχιακά, έστω αυτά που ισχύουν τώρα, να δουν διδακτορικά και να γνωρίζουν ότι το πρώτο που πρέπει να καθορίσει τις επιλογές τους είναι η προσωπικότητά τους και είναι οι σπουδές που θέλουν να κάνουν και όχι τα μόρια που έχει μια σχολή. Από τη στιγμή που μπορούν να δηλώσουν σχολές, να δηλώσουν εκείνες που τους ταιριάζουν. Εκείνες που πιθανά αγαπούν από παιδιά και όχι κάποια άλλη σχολή επειδή έχουν περισσότερα μόρια από ό,τι υπολόγιζαν. Υπάρχουν σχολές που ούτε οι γονείς ούτε οι μαθητές γνωρίζουν, που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, που προσφέρουν έγκριτες σπουδές, θαυμάσιες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλυξης και δεν τις γνωρίζουν. Και μπορεί να μην φαίνεται και καν το αντικείμενο των σπουδών μόνο από τον τίτλο της σχολής. Γι' αυτό λέτε να ψάξουν, να δουν τα προγράμματα σπουδών, να δουν τι προοπτικές υπάρχουν, γιατί υπάρχει όλη αυτή η πληροφόρηση πια και είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Μόνο και από τον τίτλο. Και εμείς οι φροντιστές είμαστε στη διάθεσή τους. Ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, οι περισσότεροι εξημών, είτε με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, παρέχουμε συμβουλές στα παιδιά, δεν τα αφήνουμε να συμπληρώσουν αβοήθητα το μηχανογραφικό από τη στιγμή που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας. Ναι. Είναι μια ακόμα παροχή των φροντιστών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι η συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού που δεν θα γίνει σωστά μπορεί να οδηγήσει σε στράφη όλη την προσπάθειά τους. Ακριβώς. Είτε σε μια σχολή που ναι μεν την επιθυμούν, αλλά στο τέλος θα διαπιστώσουν πως δεν τους ταιριάζει. Μάλιστα. Και είναι τραγικό να αφιερώσουν χρόνια σπουδών σε ένα αντικείμενο που δεν τους ταιριάζει και σε ένα επάγγελμα το οποίο ουσιαστικά δεν θα κάνουν ποτέ με αγάπη. Mm-hmm.
Όταν οι υποψήφοι μας προετοιμάζονται για αυτές τις εξετάσεις πανελλαδικές, εσείς τι διαπιστώνετε, γνωρίζουν στη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, σε ποια σχολή στοχεύουν? Υπάρχουν μαθητές που γνωρίζουν. Συχνά όμως γνωρίζουν απλώς ότι τους ενδιαφέρει. Δεν γνωρίζουν αν τους ταιριάζει. Μάλιστα. Αυτό είναι ζητούμενο. Υπάρχουν παιδιά που γνωρίζουν τι τους ταιριάζει και γνωρίζουν τι θα τους προσφέρουν και οι σπουδές και το επάγγελμα, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών που δεν γνωρίζουν ούτε ποιοι είναι, ούτε τι τους ενδιαφέρει, προκειμένου να συνδυάσουν τα δύο αυτά πράγματα. Μάλιστα. Επιμένετε. Ούτε και φυσικά, ούτε και φυσικά τι σημαίνει το συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο οδηγούν οι σπουδές στην αγορά εργασίας. Ποιες είναι οι συνθήκες που κυριαρχούν εκεί. Επιμένετε να τονίζετε το αν γνωρίζουν τα παιδιά ποια σχολή τους ταιριάζει. Αυτό πώς μπορεί ένα παιδί να το διαπιστώσει, πώς μπορεί να ξέρει? Από τη στιγμή που σήμερα δεν παρέχεται στα παιδιά επαγγελματικός προσανατολισμός, γιατί δεν υπάρχει το μάθημα αυτό πια στο σχολείο. Όχι ότι όταν υπήρχε ήταν αποτελεσματικό, τουλάχιστον ως προς την. Θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί όμως. Θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί. Τώρα είναι ένα μεγάλο κενό. Ένα μεγάλο κενό αυτό. Είναι τεράστιο το κενό. Είναι τεράστιο κενό. Αντιλαμβάνεστε ότι το βάρος πέφτει στις πλάτες των γονιών και των δασκάλων από τη στιγμή που ζητηθεί η βοήθειά τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι γονείς οφείλουν απροκατάληπτα από τη στιγμή που ενημερώνονται ήδη, γιατί νοιάζονται για το μέλλον του παιδιού τους, να ενημερώνουν το παιδί τους, να του προκαλούν προβληματισμούς, να συζητούν απροκατάληπτα μαζί του, να το συμβουλεύουν, να το αποθαρρύνουν όταν βλέπουν ότι πάει να κάνει λάθος επιλογή, αλλά μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Δεν είναι διαδικασία μιας βδομάδας, ενός μήνα, και αυτό είναι το τραγικό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που από τη στιγμή που θα πάρουν τις βαθμολογίες στα χέρια τους, καλούνται μέσα σε ελάχιστες μέρες να πάρουν μια τόσο σημαντική απόφαση, μια απόφαση στην οποία θα έπρεπε να κατασταλάξουν μετά από διεργασίες χρόνων. Έχουν όμως κατασταλάξει σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, έχουν κατασταλάξει κάποια παιδιά στο ότι θεωρούν έτσι ότι τους ταιριάζει ως επάγγελμα, ως σχολή, ως αντικείμενο σπουδών. Οι βάσεις όμως, όταν ανακοινώνονται, διαπιστώνουν ότι είναι εντελώς εκτός αυτής της θέλησης που έχουν. Δεν μπορούν να περάσουν από τη σχολή. Εννοείται ότι δεν πιάνουν τη σχολή. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό. Ωραία. Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ακόμα όμως και στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να δουν ποιες σχολές άλλες παρέχουν σπουδές πολύ κοντά στις σπουδές των δικών τους ενδιαφερόντων. Μάλιστα. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο θα ήθελε, για παράδειγμα, να περάσει την ιατρική, ας δει τη σχολή των επιστημών ζωικής παραγωγής, για παράδειγμα. Ένα παιδί που θα ήθελε να περάσει χημικός μηχανικός, ας δει τη σχολή επιστήμης υλικών στα Ιωάννινα, που το κάνει πάλι χημικό-μηχανικό. Ένα παιδί που θα θέλει να σπουδάσει οικονομικά, ας δει των διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών ή των βαλκανικών ανατολικών σλαβικών σπουδών που του δίνει πτυχίο οικονομολόγου. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, τα πάντα είναι ζήτημα ενημέρωσης. Επομένως, από τη στιγμή που τα παιδιά δεν μπορούν να την έχουν, είναι ευθύνη των γονιών, είναι ευθύνη των δασκάλων, ίσως και ευθύνη δική σας. Και εσείς θα μπορούσατε να παίξετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο με εκπομπές. Με αναφορές, είτε είστε έντυπα είτε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό της πολιτείας. Έτσι, ναι, αυτό μας λέτε τώρα, αυτό προτείνετε, για να έρθουμε όλοι να καλύψουμε ένα κενό που θα έπρεπε να μην υπάρχει στα λύκεια, ναι, ή να μην υπάρχει κενό στα γυμνάσια. Για να μην πούμε νωρίτερα, δηλαδή πρέπει να διακρίνουν τις δυνατότητες, τις ικανότητες ενός μαθητή από πολύ μικρή ηλικία. Ναι, στο σχολείο, ξέρετε, μέσα. Δεν είναι. Και δεν είναι μόνο η ματέωση των ονείρων του παιδιού. Είναι ουσιαστικά ότι η κοινωνία αργότερα στερείται ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν διαφορετικά από μια άλλη θέση. Σωστά. Στερείται το ελάχιστο αποτελεσματικό εργατικό δυναμικό το οποίο απέμεινε στη χώρα. Τα νιάτα είναι το μέλλον της χώρας. Δεν επιτρέπεται τα νιάτα μας ούτε άνεργα να μένουν, ούτε να ετεροπασχολούνται, να απασχολούνται δηλαδή σε αντικείμενα τα οποία δεν τους ταιριάζουν. Και δεν θα είναι ευτυχισμένοι. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν θα είναι παραγωγική. Δεν θα είναι παραγωγική ούτε για την κοινωνία, ούτε για την εθνική οικονομία, από την οποία εξαρτάται και η υπόσταση εθνική της χώρας, έτσι, και τα εθνικά της δίκαια. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το εξής τραγικό, πάρα πολλά παιδιά να επιλέγουν σώματα ασφαλείας, γιατί αυτά τους προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
χωρίς να βλέπουν τίποτα άλλο. Χωρίς να το θέλουν. Χωρίς την ουσία να τους ταιριάζει. Και χωρίς να το θέλουν. Γι' αυτό και το χαρακτηρίζεται τραγικό. Να συμβιβαστούν με έναν πολύ μικρό μισθό σε σχέση με το κόστος ζωής. Μάλιστα. Γιατί ο μισθός δεν μπορεί, ένας τέτοιος μισθός δεν μπορεί να εξασφαλίσει όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μάλιστα. Όχι, ειδικά μακριά από τον τόπο. Έχουμε, φαντάζομαι, και περιπτώσεις υποψηφίων που διαλέγουν τη σχολή τους με βάση την περιοχή, τον τόπο της σχολής. Για να είναι ενδεχομένως... Σαφώς, προκειμένου να αποφύγουν τα έξοδα, πέρα από την περίπτωση η σχολή του ενδιαφέροντος μου να είναι στην πόλη ή πλησίων αυτής, σε κάποια γειτονική πόλη, το σημαντικότερο κριτήριο είναι η αποφυγή των εξόδων, του κόστους της φοιτικής ζωής, που είναι πραγματικά βαρύ για όλο και περισσότερες οικογένειες. Μάλιστα. Και αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει υποψηφίους σε σχολές που δεν επιθυμούν και τόσο, αλλά ναι, σε το κάνουν αναγκαστικά. Αναγκαστικής επιλογής. Σε βάρος της δικής τους προκοπής, σε βάρος της πρόοδου της χώρας. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολήσει την πολιτεία. Ένα κεντρικότατο ζήτημα. Και είναι πολυδιάστατο ζήτημα, έτσι, κυρία Σμακοβλή. Τεράστιο και πολυδιάστατο. Πολύ πιο πολυδιάστατο και πολύ πιο σημαντικό από ό,τι φαίνεται στη σύντομη κουβέντα μας. Και σαφώς θα έπρεπε να απασχολήσει πολύ έτσι σοβαρά αυτό το ζήτημα. Γιατί ναι, με αυτόν τον τρόπο θα επιβεβαιώναμε ότι βλέπουμε και το μέλλον. Γιατί όπως είπατε και εσείς, αυτοί οι νέοι είναι το μέλλον. Έχουν να κάνουν το με την οικονομία. Έτσι. Θα έπρεπε να τα δούμε όλα τα θέματα. Είμαστε όμως κάθε χρόνο εδώ, τέτοια εποχή, κύριε Βλούχο, και τα συζητάμε. Συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ποτέ δεν αποτέλεσε προτεραιότητα κεντρικό ζήτημα εθνικής πολιτικής η παιδεία. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά γενικώς, αλλά η παιδεία που οφείλει να συνδεθεί με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Και το έχω πει πολλές φορές, είμαστε μια πλούσια χώρα, γιατί έχουμε έναν πλούσιο πολιτισμό. Και ο πολιτισμός αυτός μπορεί να γίνει εθνική οικονομία, ανεξάρτητη, αυτοδύναμη, ανταγωνιστική. Μάλιστα. Ο πολιτισμός μας, αυτή είναι η βαριά μας βιομηχανία, έχει πει η Έμνη στη Μελίνα Μερκούρη. Ο πολιτισμός μας. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητο βιομηχανίες. Έχουμε όμως άλλη βιομηχανία, πολιτισμού, την οποία όμως την έχουμε λουκετάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Κύριε Βλούχο, κλείνοντας έτσι λόγω χρόνου, έτσι, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον τη σημερινή μας συζήτηση, ένα μήνυμα βασικό που θα θέλατε να στείλετε στους υποψηφίους με αφορμή και τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Δηλαδή το πρώτο που πρέπει να έχουμε κατά νου. Έχω να εξοχηθώ τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να τους επισημάνω ότι στην ηλικία που βρίσκονται δεν υπάρχουν αποτυχίες. Ακόμα και οι αποτυχίες, οι μερικές ή οι μεγάλες όπως θα τις δούνε, με έντονο το συναισθηματικό στοιχείο, υποχρεούνται οι ίδιοι να τις κάνουν επιτυχίες. Να τις κάνουν ευκαιρίες ενδοσκόπησης, ευκαιρίες αυτογνωσίας, επαναπροσδιορισμού στόχων. Λοιπόν, συνεπώς, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Μπορεί να αρχίζει, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Έχουν πολλές προκλήσεις ακόμη μπροστά τους, πέρα από το να συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό και πέρα από το να μπουν σε μια σχολή. Mm-hmm. Οι ευκαιρίες σπουδών για όσους τις επιθυμούν δεν τελειώνουν ποτέ. Έτσι. Και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες διέξοδοι σπουδών πέρα από μια επιλογή, αν θέλετε, η οποία ακολουθεί τις πανελλαδικές εξετάσεις και την όποια επιτυχία σε μια συγκεκριμένη σχολή. Mm-hmm. Να αναζητήσουν τα αντικείμενα σπουδών, να κλείσουν τα μάτια και να σκεφτούν σε ποιον επαγγελματικό χώρο θα ήθελαν να βρίσκονται μετά το τέλος των σπουδών τους, να αντιμετωπίσουν τόσο τις σπουδές όσο και το επάγγελμά τους αργότερα ως χόμπι, να θέσουν στόχους, να τους υπηρετήσουν απαρέγκλιτα, να ξέρουν ότι ο κόπος, ο προγραμματισμός, ο στόχος, ο προγραμματισμός και ο κόπος είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις επιτυχίας στις σπουδές και στην επαγγελματική ζωή αύριο. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους σε όλη τη διαδικασία αυτή, η οποία θα ακολουθήσει την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βλούχο. Και καλή εγώ, συνέχεια. Να είστε καλά. Και καλά, αποτελέσματα, καλά αποτελέσματα. Την καλή δυνατή επιλογή. Έτσι. Και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα λέμε και πάλι αύριο γύρω στις 3. Από όλους μας, ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.